Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Γεμάτη τούμπα, 20.000 κόσμο. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ευχαριστημένος. Είστε καλά, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. 18.000 κόσμο. Παραμύθια. Πονάνε τα μάτια μας ο άλλος. Μα τα μάτια σου, ρε. Αυτό είναι το σκηνικό. Γεια σου, γιατρέ. Καλησπέρα, καλημέρα. Τι έγινε? Όλα καλά. Καλά είσαι? Ναι. Πώς πάει οι βελονισμοί? Σταθερά καλά. Σταθερά καλά. Mm-hmm. Πέρσι και πρόπερσι μου έλεγες ότι τον Ιούλιο δεν δουλεύεις. Ναι, Ιούνιο και Ιούλιο φέτος δεν είχαμε πτώσει, οπότε. Ναι. Εντάξει. Μια σχετική μικρή πτώση βέβαια. Βλέπω εντάξει, μεγάλες κρίσεις πανικού, γιατρέ. Ναι. Είναι μια, θα έλεγα, ασθένεια των ημερών μας. Δηλαδή οδηγάς, θα πούμε. Τις σύγχρονες εποχές. Έχεις ένα φίλο σου μέσα, ξέρω εγώ. Νεαρά άτομα, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Περνάς από ένα τούνελ, τον πιάνει, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσοι μου έχουν πει ότι στον περιφερειακό πάνω τη στιγμή, δηλαδή 3-4 περιστατικά, συνέβησαν εν ώρα οδήγησης και ειδήσει στον περιφερειακό. Δηλαδή. Οδηγούσαν. Δηλαδή το πρώτο τους επεισόδιο πανικού, κρίση πανικού είναι. Ναι. Τι? Όχι, συνέβη. Εντελώς τυχαία θα το πω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά συνέβη εν ώρα οδήγησης και ιδίως εδώ στον περιφερειακό. Το δικό μας εδώ. Ναι, ναι. Μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα, γιατί γι' αυτό. Λες, 100%. Χρειαζόμαστε ψέκασμα. Κοίταξε, ζόμπι είμαστε ούτως ή άλλως. Όχι, ναι, ναι, δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε... Κοίτα, για να πεθάνουμε και να μειωθεί ο πληθυσμός, κάτι μας ρίχνουν. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Για να. Τα 7 δισεκατομμύρια στη γη, ναι, είναι πάρα πολλά. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις ότι με αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, άμα φτάσουμε 10, δεν θα πρέπει να γίνει ένα παγκόσμιο θέμα, να πούμε, να βγάλουμε. Γίνονται διάφορα. Εντάξει, η φύση έχει τους κανόνες, τους νόμους της. Η οποία θα σε εκδικηθεί με έμεσο τρόπο κάποια στιγμή. Δηλαδή, και θα μειώσει. Αν πάμε 10 δις, πώς θα γίνει, τι θα γίνει? Θα μειωθεί. Πώς θα μειωθεί? Να, λοιμοί, καταποντισμοί, σεισμοί, γενοκτονίες, πόλεμοι. Έχει πολλούς τρόπους η φύση. Πώς το βλέπεις τώρα, είναι κοντά στο να γίνει κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι ένας πόλεμος πολλές φορές δρά ευεργετικά. Βέβαια δεν είναι. Για αυτούς που μένουν, ναι. Αυτοί που θα φύγουν θα είναι τα. Ας φύγουν αυτή την παράπλευρες απώλειες, ναι, που τα μετράνε έτσι, ναι, σαν νούμερα δηλαδή. Σαν νούμερα, ναι. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι επανακοινεί, κάνει ένα restart οικονομίες, πολιτισμούς, κοινωνίες, πολλές φορές. Δεν πρέπει να πάμε 5 δις τώρα, 4 να ξαναγυρίσουμε. Δεν είναι τόσο. Να ξεβρωμίσει λίγο τόπος. Τόσο ο αριθμός, όσο. Δεν είναι τόσο ο αριθμός των νεκρών που έχουμε να μην γίνει. Πώς είμαστε, 7 δις, πώς είμαστε. Κάπου εκεί, ναι. Δεν πρέπει να πάμε 3,5-4 να. Πρέπει να εμπλακούν Κίνες, Ινδίες κτλ. Για να τους βομβαρδίσουν οι Αμερικάνοι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Ναι, ναι. Τώρα έχουν λίγο. Βέβαια, για να γίνει ένας πόλεμος, πιστεύω, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει να προηγηθεί ένας οικονομικός πόλεμος, ο οποίος δεν λύνεται με οικονομικά, θα έλεγα. Τι πόλεμο προτιμάς εσύ? Εγώ δεν προτιμάω τίποτα. Όχι, άμα σου λένε. Προτιμώ πρέπει να παίξει μπάλα με ένα ανάπτυξη. Δεν έχει ανάπτυξη. Ναι, τώρα, ναι, πρέπει να γίνει πόλεμος. Μετά το, ναι, το 50, το 70 δεν είχαμε πολέμους. Ναι, τώρα πρέπει να κάνουμε όμως. Δεν είναι το λογικό. Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολύ, ρε, ναι, είναι, ναι. Πρέπει να φύγουμε ορισμένοι. Ναι, 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 ναι. Νομίζω είναι οικονομικά τα θέματα. Όχι, προτιμάω ένα κανονικό πόλεμο από ένα οικονομικό πόλεμο 20 ετών. Λες, 100%. Ναι. Τουλάχιστον εκεί πέφτει η βόμπα, να πούμε, πώς το λένε. Ναι. Σε κοπαράει. Μια φεύγει, να πούμε, και τελειώνει. Ενώ ο άλλος ο πόλεμος είναι και ψυχοφθόρος. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνουμε έναν γκάλωπ, τι πόλεμο προτιμάτε να βιώσετε? Οικονομικό, που τον βιώνετε? Ένα κανονικό, ναι. Δεν σταματάει ποτέ ο οικονομικός. Πόσο? Οικονομικός, ναι. Δεν σταματάει. Πάντως έχει πολλές κρίσεις πανικού, έτσι. Την, ναι, ώρα της οδήγησης, λες, είναι το πρώτο σύμπτωμα, να πούμε. Πολλές φορές συμβαίνει έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Μποτιλιάρες με αυτά και ταχύτητες. Ναι. Σκέψεις στον δρόμο. Σκέψεις στον δρόμο. Ναι. Εξού και το άσμα, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Και είναι αυτό επικίνδυνο. Ναι. Ποιος το τραγούδι? Λευτέρης Πανταζής. Αντίπας. Αντίπας, οδηγενής. Ναι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Τι λένε, φίλε? Με το σεισμό τι γίνεται? Ποιο σεισμό? Εσύ τι λένε οι αγαπημένοι σου κάστα οι σεισμολόγοι? Οι σεισμολόγοι είναι άσχετοι για μένα. Ναι, όχι, το λέω γιατί ξέρω ότι. Δεν του γουστάρω καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να καταγράψουν τις ζημίες. 200 μικροσεισμοί, λες. Ναι. Τι να πούνε, βάζουν ένα μηχάνημα, βλέπουν το εστιακό βάθος. Ναι. Πατάνε ένα μηχάνημα, βλέπουν πόσα ρίχτερ είναι. Δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα. Ορίστε. Άμα γίνει μια καταιγίδα, δεν την προλεύει ο μετεωρολόγος? Με το Γρηγόρη είχες μια κόντρα κάποια στιγμή. Τι να κλάσεις? Όχι, είχες πει, είχατε με το κάτι όρους σεισμογενείς. Ναι, είπε ο Γρηγόρης, έβγαλε καινούριο μέτρο. Για πες μου. Δεν υπάρχει, λέει, η Ρίχτερ. Α, δεν είναι το Ρίχτερ. Μετράνε πλέον στη Μερκάλη.
Σήμερα βέβαια είδα η Ρίχτερ, 6,6 Ρίχτερ. Ναι. Ο Γρηγόρης τι υποστήριζε? Ότι έχει καταργηθεί η Ρίχτερ. Η Μερκάλη λέει, ναι. Καλά, μα πιει δύο ποτήλια σου ίσχυε ο κόκκινος, μπορεί να βρει αυτός τρίτη μέτρηση. Θα βρει τη μέτρηση, ξέρω εγώ. Τι να πάρει το κόκκινο τώρα. Είναι λίγο μπροστά, Γρηγόρης. Πάω και είδες γιατρέ. Όχι, άκουσα. Έχασες. Είδες Βέννη. Να ακούσουμε τι είπα. Καταρχήν, γιατρέ, άμα μας πιάσει καμιά κρίση πανικού, τι γίνεται? Πώς σε βρίσκουμε? Α, εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μη φαρμακευτική όμως και μη τοξική, χωρίς παρενέργειες, είναι ο βελονισμός. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και φάρμακο. Όχι, χωρίς φάρμακο αυτό. Λέμε. Όχι, στο βελονισμό λέει, δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο. Ναι. Δηλαδή σου δίνουν. Εντάξει, αν θες να έρθεις στο γιατρό, στο παθολόγο, να σου δώσουμε κάποια αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά κτλ., θα πας καλά. Εντάξει, επικρίσεις αν χρειαστείς. Αλλά αυτό είναι. Κρίσεις. Επικρίσεως. Δηλαδή, επικρίσεως, ναι. Αν χρειαστείς κάποιο αγχολητικό, να το έχεις τζάντος στο πορτοφόλι σου. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως εδώ δεν καταπολεμάς την αιτία, έτσι, καταπολεμάς το σύμπτωμα, ας πούμε, το οποίο θα σου ξαναεμφανιστεί. Οπότε νομίζω ο βελονισμός δρά σε βάθος. Τι έχει ο κόκκινος? Τι δίκιο έχει? Για βγες πες. Ναι. Με τι το μετράνε? Με τα Ρίχτερ το μετράνε. Δεν είδα εγώ κανέναν Μερκάλι εδώ. Εντάξει. Τη Μερκάλη την ξέρω κι εγώ. Αλλά Ρίχτερ μετράνε. Ναι. Τόσοι σεισμοί που έχω δει στην τηλεόραση, τη μετράνε με την κλίμακα Ρίχτερ. Είσαι παραδοσιακός. Τώρα ο κόκκινος βρήκε τη Μερκάλη. Αλλά πάλι, σαν Ηρακλειδέας, έπεσε στα Ρίχτερ. Τις επιπτώσεις. Καλημέρα καταρχάς, ναι. Σε όλο το πάνελ. Ναι. Η Μερκάλη ποια είναι που είπες ότι τη γνωρίζεις? Είναι καμιά γκόμενα ωραία δίμετρη με ωραίο στήθος? Ποια λες ότι είναι η Μερκάλη? Μια άλλη μέθοδος. Άλλη μονάδα μέτρησης. Ναι. Τι μετράει αυτό, ξέρεις? Τι μετράει? Ναι. Την ένταση του σεισμού. Πού? Τι πού? Πού τι μετράει? Τι που τι μετράει? Σε τι μέρος τη μετράει? Ξέρω εγώ. Σε ποιο μέρος της γης τη μετράει? Στη θάλασσα. Όχι. Πού? Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Όλοι οι σεισμοί μετρούνται σε κλίμακα Ρίχτερ. Αυτό λέω. Η οποία είναι, ναι, η ένταση που απελευθερώνεται εκείνη τη στιγμή από τον σεισμό. Ναι. Τι ένταση βγάζει? Ναι. Τόσα Ρίχτερ είναι. Έτσι. Υπάρχει όμως και η κλίμακα Μερκάλη, η οποία λέει τις επιπτώσεις που έχει ο σεισμός σε κατοικημένες περιοχές. Ναι. Αυτή είναι η κλίμακα Μερκάλη. Ναι. Ο κόκκινος μπέρδεψε το Ρίχτερ με τις δύο κλίμακες. Εδώ μπέρδεψε το Γεωργιάδη. Εντάξει, η κλίμακα Μερκάλη μετράει λοιπόν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα σεισμός σε μια κατοικημένη περιοχή. Ναι. Το ότι έγινε ένα σεισμός 6,4 στην ΚΟ, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Είναι δεδομένο δηλαδή, δεν είναι? Άκουσες κανένα να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει τις επιπτώσεις? Λέει. Μιλάμε, είναι εξειδικευμένο αυτό το πράγμα. Το δεν είναι για όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, όταν το είχατε κάνει εσείς εκείνη τη στιγμή που μαλώστε, σκοτωθήκατε εκεί πέρα πριν από ένα χρόνο, δύο, έτσι. Μπήκα και εγώ στο διαδίκτυο και έτσι το έμαθα. Ναι. Δεν το ήξερα τι είναι. Ναι. Εάν μπει και χτυπήσει και δει τι είναι η κλίμακα Μερκάλη, θα σου πει ότι είναι οι επιπτώσεις που δημιουργούνται. Εκεί μπερδεύτηκε, ναι, εκεί μπερδεύτηκε ο κόκκινος. Εντάξει. Αυτό. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όπως το είπε ο κόκκινος. Ναι, μα γι' αυτό και εγώ πήγα και μπήκα μέσα και λέω: κάτσε, εσύ, γιατί να επιμένει τόσο πολύ? Και εγώ δεν το έχω ακούσει άλλη φορά. Και είδα ότι είναι από το 1900 είναι αυτή η κλίμακα. 1910, κάπου εκεί πέρα μέσα. Ένας τέτοιος σεισμολόγος τη βρήκε. Ναι. Και λέει ότι ένας σεισμός γίνεται. Είναι, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, 6 Ρίχτερ. Ναι. Στην εξοχή. Ναι. Μέσα στα χωράφια, ναι, δεν έχει επιπτώσεις μεγάλες. Στην πόλη όμως έχει επιπτώσεις. Άρα εκεί είναι 0,3 της κλίμακος Μερκάλη, αλλά μέσα στην πόλη είναι 8 της κλίμακας Μερκάλη. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι λίγο χαφίφης από ναι, Μερκάλη. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Είναι λίγο, ναι, ναι. Άλλο πράγμα σου λέει θα γίνει στο βουνό επάνω. Και άλλο θα γίνει μέσα στην πόλη. Με το επίκεντρο μέσα στην πόλη, οι ζημιές είναι περισσότερες. Στην πόλη οι ζημιές είναι περισσότερες. Συγγνώμη δηλαδή για την παρέμβαση, ήθελα να το συζητήσετε αυτό και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάω και δεν είδες εσύ, γιατρέ. Ναι. Έχασες. Ναι. Είχε χιλιάτομα στο γήπεδο. Είχε περίπου 3.000. 2 με 3.000. 2 με 3.000. Αυτό είναι ο Βέννης. Ο Βέννης ήταν στη γειτονιά μας. Είναι στρατιωτικός. Ναι. Είναι 20 χρόνια συνταξιούχος. Πόσο και 20. Πόσα? Είμαι 5ο χρόνος που αποστρατεύτηκα. Πόσο χρόνο είσαι? 51. 51 χρόνο, δηλαδή 45 χρόνια που γίνεσαι συνταξιούχος. 46. Δηλαδή, αν ζήσει άλλα 40 χρόνια, το έχεις βάλει μέσα το δημόσιο 100%. Γέροι να είμαστε. Και δύο εμφράγματα να πάθεις. Να μην πάθεις ποτέ. Να μην πάθεις. Να μην πάθεις κτλ. Θα το βάλεις παραπάνω.
Μάλιστα. Καλά εξηγέσαι. Μου αρέσει που είσαι αφράτο. Πήγε στην Τούμπα. Βεβαίω πήρα το διαρκεία μου σήμερα. Ένα από του 700 είσαι. Δεν ξέρω, όχι. Μέχρι χθε ήταν 2.700 το διαρκεία. Μπράβο. Σήμερα δεν ξέρω πόσα κόψανε. Ναι. Πήρα το διαρκεία μου, πήγα και στον αγώνα σήμερα. Είδα και την παλιά μου γειτονιά εδώ την Τούμπα. Ναι. Και ήρθα να σε δω και όλα και σήμερα. Ήρθε να μα χάσει την Τούμπα. Να μην χάσω την Τούμπα. Πήγε εσύ από την Τούμπα που παντρεύτηκε. Εγώ παντρεύτηκα στον Άγιο Θεράποντα. Ναι. Πού μένει τώρα. Μένω στον Εύωσμο. Δηλαδή εσύ άφησε την Τούμπα, πα στον Εύωσμο. Πόσο ταγάρι μπορεί να είσαι. Άφησα την Τούμπα γιατί δεν. Άφησε την Τούμπα και να πάει στον Εύωσμο. Δεν είχα σπίτι εδώ και όταν πήγα να αγοράσω εδώ είχε διπλάσια τιμή από τον Εύωσμο. Φυσικά, ο Εύωσμος τι είναι. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή αυτή. Έτσι λες εσύ. Πατήσει με παντό. Λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Ή δεν θα πούμε. Για πε. Να πω. Γιατί έχω γράψει εγώ πολλά πράγματα. Φέρε λίγο την εντεκάδα εκεί όπω την είχε. Ορίστε. Η εντεκάδα ναι. Ήταν αυτή που το άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Άγιαξ. Ναι. Βασικά, η επιτιθέμενη. Ναι. Μιλάω για από το κέντρο και μπροστά. Ναι. Η ομάδα δεν έδειξε τίποτα σήμερα για μένα. Ναι. Επειδή έβγαλε ένα γκολ γρήγορο στο 10ο λεπτό. Ναι. Με αποτέλεσμα το 10ο λεπτό να μας ξενερώσει πλέον. Δηλαδή, βγάλανε λίγο πάθος στην αρχή. Δεν μπήκε τον γκολ. Τι μαναλύεις τώρα, ρε. Έλα, έλα τώρα. Μπήκε γρήγορα με αποτέλεσμα να μην δίνουμε τίποτα περαιτέρω από την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, γιατί ξεκουράστηκαν να είναι έτοιμοι για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άκουρε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, δεν με έπεισε ο Μακ πρώτον. Κανένας δεν έπεισε. Πήγε το Πέλκας το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας είναι φορ. Είναι φορ, δεύτερο φορ. Και με δικαιώνει. Συμπληρώνει τον. Και με δικαιώνει απόλυτα ο Πέλκας, διότι. Ο άνθρωπος κάνει δύο φάσεις, γιατρέ, στο 33 και στο 42. Κάνει, του έρχεται η μπάλα και υπάρχουν δύο συμπαίκτες του που πρέπει να τη δώσει ή να σουτάρει. Και αυτό το ένστικτο του, δεν μπορεί να κάνει την κάθετη πάσα, δεν την έχει, τραβάει ένα σουτ και πάει η μπάλα στο δοκάρι. Και μια άλλη φάση που κάνει μια έφοδο και μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή υποποίηση και κάνει ένα σουτ και βγαίνει μπάλα από τη θύρα αυτά. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον, αυτό είναι 4-4-2. Αναγκάζει. Δεν ήταν 4-4. 4-4-2. Ναι. Για σένα. Για μένα, ναι. Αν το έβλεπε στις ευθείες των γραμμών στο γήπεδο, ναι, γιατί ήμουνα μέσα, ναι. Έβλεπε ότι στην ίδια ευθεία με τον Μπέλκα ναι. Ήταν ο Μακ και ο Κάμπος. Ναι. Ο Πρίγιοβις ήταν 10-15 μέτρα μπροστά ναι. Και άλλα 10-15 μέτρα πίσω. Διάταξη λες. Για τη διάταξη. Για τη διάταξη. Δεν μου λες τώρα, δηλαδή, αν έπεσε ο Μακ. Με τον Κάνια. Αν έπεσε ο Μακ πίσω από τον Πρίγιοβις, πού θα ήταν λες. Ο Μακ θα έπαιζε πλάγια. Αν όχι, έπαιζε. Όχι, όχι. Αν έπαιζε, ας πούμε, ο Τζάλμα από τη μια μεριά, ο Ενρίκη από την άλλη, ναι. Δεν έπαιζε ο Πέλκας και έπαιζε ο Μακ. Πώς θα το έλεγες αυτό. Πώς θα το έλεγα, εκείνο θα το έλεγα 4-4. Και θα ήταν ο Μακ, δηλαδή, 5 μέτρα δίπλα στον Πρίγιοβιτς. Δεν θα έπαιρνε μεγαλύτερους χώρους. Δεν θα έπαιρνε μεγαλύτερα μέτρα. Πίσω του όχι. Στα ναι. Πλάγια, ναι, ίσως να μάλιστα. Έγινε. Κοίταξε, είναι και μετά. Ακού να δεις το 4-2-3-1. Για πες. Όταν πάει ο Σάκοφ και πλαγιάζει και πάει να παίξει σε μεγάλους χώρους, ενώ ανεβαίνει ο Μάτος το 70% των επιθέσεων από εκεί και γίνεται κατά συνθήκη δεκάρι. Ωραία. Ναι. Και βγαίνει ο Μακ και κλείνει και αυτός προς τα μέσα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν έχουμε δεκάρι. Έχουμε τον Πέλκα που τον έχουμε για να τον φορτώσουμε. Άρα το σύστημά μας είναι οι υπόλοιποι να καλύψουν το κενό του Πέλκα για να μπορεί ο Πέλκας να σκοράρει. Για να βγάλουμε ασίστ εμείς τον Μπέλκα. Αυτό είναι λοιπόν το 4-4-2. Και είναι και στο κέντρο του γηπέδου ο Μπέλκας. Κάποτε ο Μουσλίμοβιτς ερχόταν στο κέντρο και μάρκαρε. Τι λέμε, ότι παίζει στα χαφ. Δεύτερον. Ο Λεβέκ. Πολύ καλός αμυντικός. Μπροστά είναι για κλωτσιές. Πολύ ωραία κίνηση να έρχεται στα center back. Πολύ ωραία κίνηση να πηγαίνει πάνω στον αντίπολο στο ένας μέναν. Ψηλά δεν τον είδα για να είμαι ειλικρινής. Πάτησε μία φορά σε μία φάση 1-2 με τον Μακ. Και ball out. Ναι. Και το βγάλε out. Ναι. Δεν είναι και πολλά πράγματα μπροστά. Τώρα. Μία φάση έκανε. Ο Κάνιας έχει δει συγκαμμένο στο γιατρείο του Μπανιώτη να θέλει να κάνει βελονισμό. Τους συγκαμμένους τους παίρνει γιατρέ. Δεν τους παίρνει τους συγκαμμένους. Έτσι. Συγκαμμένος είναι. Συγκαμμένος. Θα ρίξει και τρίψαν τα μπούτια του σε ανηφόρα τη Λίνου εκεί στη Ρόδο. Είναι λίγα τα χάφη. Τώρα τα χάφη είναι ο Κάνιας. Κάνανε αυτοί 7-8 επιθέσεις. Σεντράρανε στην περιοχή. Καθάρισε ο Μάτος την μια φορά. Καθάρισε ο Βαρέλα την άλλη φορά. Καθάρισε να πούμε ο Σάκοφ την άλλη φορά. Καθάρισε να πούμε ο Λέβεκ την άλλη φορά. Δεν υπάρχει. Λεβέκ, Γάλλος είναι. Στο χώρο λοιπόν ο Κάνιας
είναι για να πουλάει παγωτά τη Σεύγα στο πάρκο του Αϊθαράπη. Ο Κάνιας είναι μόνον να παίξει man to man το γιατρό. Του πει: Κοίταξε, ο γιατρός είναι διεισδυτικός. Είναι γρήγορος, είναι βραχύσωμος, είναι εκπληκτικός. Παλιός δεξί εξτρέμ. Παλιός δεξί εξτρέμ. Πού έπαιζες, γιατρέ? Απόλλων Κρίας Βρύσης. Στον Απόλλων Κρίας Βρύσης. Δεξιός εξτρέμ ήταν ο γιατρός. Πες λοιπόν ότι έχει το γιατρό να αντιμετωπίσει σαν δεκάρι ο Κάνιας. Όπως αντιμετώπισε με τον Ίβιτς τον Μάντολ, του λέει: Θα είσαι κολλητός. Το να παίξει το χώρο ο Κάνιας αμυντικά. Φυσιογνωμικός δηλαδή, ή ξυλοκόπος είναι, δεν είναι τώρα για. Το να μαρκάρει αμυντικά είναι καλός. Τρίχες είναι. Κυνηγάει, έχει πνευμόνια. Άσε, πνευμόνια έχει, ρε. Δεν είναι ούτε ξέρεις πόσο στην Τούμπα τρέχουν παραθώνια και έχουν πνευμόνια. Δεν αντιλέγω. Θα το κάνω, ρε, το πνευμόνι, ρε. Επιτίθονται αυτοί. Αλλά δεν έχει τέτοιο. Ούτε τι πάσα είναι. Έχει. Άστο. Πάνω από τα 7 μέτρα επιθετικό, πάσα δεν έχει. Ρε, άστο επιθετικό κομμάτι. Χέστο, πες, δεν υπάρχει. Αμυντικά. Είναι δυνατόν να γίνονται όλες οι σέντρες και αυτό. Να μην είναι σε καμία απόκρουση. Έχει γίνει σέντρα. Είναι κοντός. Τι κοντός και ψηλός και αυτός. Πέρσι είναι όλο και άντερε τώρα το συγκαμμένο τον έχετε για χάφ εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω. Πέρσι τον έλεγε Κανίας, τώρα τον έκανε. Έλα Κανίας τώρα και ιστορίες. Μάτος. Πολύ καλός. Καλός. Είναι full δεξί μπακ. Σαν μια γυναίκα. Δεν είναι τεχνίτης. Λίγο μυαλό δεν έχει. Μάτος. Στην προεμινόπαυση. Δηλαδή, θα ξυπνήσει μια μέρα, θα σε πει καλημέρα. Την άλλη μέρα θα ξυπνήσει και θα σε κάνω τσάι. Την τέτη μέρα θα σου πει: Δεν πα στο διάλογο, μάλλον. Την άλλη θα σπάσει τα πιάτα. Την άλλη θα κλαίει. Λοιπόν, αυτό είναι ο Μάτος. Έκανε δύο φάουλ και κόκκινη κάρτα πάλι. Εντάξει, ο Μάτος. Πολύ καλό παίκτη. Αλλά πρέπει να τον πάμε στο γιατρό, τον Πανιώτη, να του τραβήξει 5 βελονισμού εκεί στην Εγνατία 63 για να μην χάνεται. Χάνεται το μυαλό του. Δηλαδή κάνει σκοτοδίνη. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Κάνει σκοτοδίνη το μυαλό. Έμπλεξε με το εφταράκι έναν μαυρούκο εκεί πέρα της ανόρθωσης. Ναι, μάλλον με το μαύρο. Τον κλώτσε μια φορά. Μετά ο άλλος του το χρωστούσε, τον ξανακλώτσε. Καλά τώρα. Και έγινε και το 15 της ανόρθωσης, γιατρέ, πήγε να πούμε και έκανε φάουλ για κάρτα στον Κάνιας. Σε φιλικά τώρα αυτά. Σε φιλικά παιχνίδια. Ναι. Για κλωτσιές. Λοιπόν, 4-4-2 είναι αυτό και όποιος το γράψει 4-2-3-1 θα τσακωθεί μαζί ήταν με την Ιντερ. 4-2-3-1. Πες το εσύ 4-2-3-1. Πες το εσύ όπως θέλεις. Τώρα εγώ στα λέω. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Άστο. Στην αρχή. Άστο το δεύτερο. Άστο το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο πρώτο. Άστο το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο δεν θα το γράψει κανείς, γιατρέ. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ την μπάλα στην άμυνά του. Και πρέπει να αντιπιτεθεί με 4 παίκτες. Ας πούμε ότι υποτίθεται, γιατρέ μου. Παίρνει την μπάλα ο Κάνιας, εντάξει, ή ο ξέρω εγώ ποιος είναι, ο Σάκοφ. Ο Σάκοφ. Πες ότι την παίρνει ο Σάκοφ. Ένα παράδειγμα. Πού είναι το νούμερο 1 εδώ, που έχω γράψει την 11η. Πού στο διάλογο την έχω βάλει. Αριστερά, όχι, το ένα, το χαρτί νούμερο 1. Το πρώτο, εδώ είναι. Πες ότι την παίρνει ο Σάκοφ. Και πρέπει να βγει ο Μάτος, ο Τζάλμα, ο Πρίγιοβιτς, ο Πέλκας και ο Μακ. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4 με 5 παίκτες να βγω. Τι παρατηρήσεις, ρε. Ευγένη που είσαι και 6 χρόνια συνταξιούχος δηλαδή και σε βλέπουν και σε ζηλεύουν και σε αφράτος και ωραίος. Τι είδες σε 4 πιθανές αντεπιθέσεις του ΠΑΟΚ? Τι είδες, την ταχύτητα του ΠΑΟΚ? Έχει ο Τζάλμα ταχύτητα, έχει. Έχει ο Πέλκας ταχύτητα, έχει. Όχι, ο Μακ ταχύτητα, έχει. Έχει ο Μάτους ταχύτητα, έχει. Τι είδες δηλαδή σε αυτές τις. Δεν έχει ο Πρίγιοβιτς. Η πρώτη παλιά πήγαινε στον Πρίγιοβιτς και δεν μπορούσαν να κάνουν. Αυτό το Λιάνγκα απόγεται εκεί για προπονητή, ίδιος ο Λιάνγκας που είναι. Σαν το Λιάνγκα είναι. Ίδιος ο Λιάνγκας είναι. Λοιπόν, Στανόγεβιτς ο Λιάνγκας. Κερδίζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, γιατρέ, και την πρώτη πάσα τη δίνει στο Πρίγιοβιτς. Λάθος μεγάλο. Και βρέθηκε κανένα δύο φορές και στα πλάγια κιόλα. Ναι. Δεν του λέτε αυτό το χειρότερη θέση. Δηλαδή, ή το Πρίγιοβιτς έχεις ή το Κλάους έχεις. Είτε ένα βαρύ. Κλάους πιο καλά θα ήταν. Ναι. Πάρτο στο σπίτι σου το Κλάους. Στον Εύωσμο, όχι στην Τούμπα όμως. Λοιπόν, μην τον πάρει στην Τούμπα, θα τον πετάξουν έξω στα κοράκια εκεί του Αγίου Θεράποντα. Μια χαρά. Πάρτο στο σπίτι σου που είναι μια χαρά. Άμα δεν είσαι ο ψηλό, θα έχει μυαλό να πούμε. Τι μάρε. Τι είναι αυτό, εσύ, γιατρέ. Λοιπόν, λάθος μεγάλο λοιπόν. Πολύ μεγάλο λάθος. Όταν πάμε σε αντεπίθεση με 4-5 παίκτες, η πρώτη μας πάσα να πηγαίνει στον Πρίγιοβιτς. Σου μιλάω τώρα για τα λάθη που είδα. Άλλο.
Αν πάει, συγγνώμη λίγο, ναι, πάνω σε αυτό, αν πάει στον Πρίγιοβιτς, ναι, ο Πρίγιοβιτς την πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει, να δώσει ξανά την μπάλα, να την επιστρέψει, ναι, για να κερδίσουν χώρο. Ναι, ο Πρίγιοβιτς την παίρνει την μπάλα, είτε με το κεφάλι, είτε με το στήθος, ναι, είτε ναι, σωστό, να την κόψει στα πλάγια. Την παίρνει λοιπόν και δεν την κόβει ο Μάγκας και χαλάει όλες τις αντιπιθέσεις. Και πάει να τριπλάρει ο ίδιος. Ναι. Λάθος μεγάλο. Τι να βάλω, φέρετρο να βάλω να τριπλάρει, θα τον κάνει τάκλινο πεθαμένο. Τι φέρετρο να κάνει δηλαδή. Το κυπαρισάκι που θα βγαίνει εκεί την ώρα. Λοιπόν, αυτά είδα εγώ. Μέσες άκρες. Ο Βαρέλα βελτιωμένος είναι. Αργός βέβαια. Έπαιζε με τα χέρια εκεί, κάτι πέναλτι έκανε. Καλά, τώρα βάλατε και ένα goal offside. Το goal σας offside είναι το δεύτερο. Το δεύτερο? Ναι. Και ένα πέναλτι ο Βαρέλα. Δεν ξέρω ποιος το βάλε τώρα. Ναι. Σαν αυτό γίνεται και ένα πέναλτι. Κάνει και ο Βαρέλα ένα πέναλτι. Δηλαδή κερδίσατε με διαιτησία. Για να είμαι ειλικρινής. Ο γιατρός δεν το είδε γιατί δούλευε, να πούμε. Κερδίσατε με διαιτησία. Αυτά λοιπόν είδα. Εγώ τώρα πάμε και σε κάποιο διάλειμμα. Γιατρέ είσαι για να τι 63, έτσι. Ναι, ναι. Φέρε κανένα καφέ να πιούμε, ρε Χριστιανέ. Φέρε εδώ να φέρε. Το γιατρό. Γιατρό. Τι νερό, τι. Όχι, εγώ δεν θέλω καφέ. Αυτό δεν θέλει. Ένα νεράκι, αν υπάρχει. Αυτό κάθεται 6 χρόνια. Αν το δώσει και καφέ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό κάθεται 6 χρόνια στον ταξιούχο, το βλέπει. Αν το δώσει και καφέ να πιει. Πώ. Τι καφέ. Τι καφέ. Εσπρέσο, έχει να κάνει, ξέρει να κάνει. Τι είμαι, καφέ. Καφετζή είμαι εγώ, σωστό, ναι. Τι δουλειά έχει με το καφέ. Τι καφέ, δε. Ό,τι, γιατί αυτό πώς τον έκανες. Ελληνικός δεν πρέπει να είναι αυτός που είναι. Εξυπηρετής. Σε ταλέντο, γι' αυτό ρωτάω, επειδή είσαι πολύ τάλαντος. Πολύ καλό ελληνικό. Πολύ καλό ελληνικό. Θα σου κλέψω δύο μήνες. Της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, πέρα από την κρίση, ναι, πανικού, ναι, το δεύτερο που είναι αυτό το διάστημα, να πούμε, άσε τις κοντρούλες που έρχονται εκεί. Ναι, αυτό είναι all time. Μυοσκελετικά. Μυοσκελετικά. Ναι. Για πες. Διάφορα. Μπορεί να είναι ευκαινικά, μπορεί να είναι σφιαλγίες, μπορεί να είναι τενονίτιδες. Μπορεί να είναι γοναλγίες στα πλαίσια οστεοαρθρίτιδας. Εντάξει, διάφορες. Γυναίκες. Συνήθως, ναι. Σου είπα και την άλλη φορά ότι οι γυναίκες είναι οι πρώτες που θα πάνε στο γιατρό σε σχέση με τον άντρα. Έτσι. Να ζουν παραπάνω. Κάτι ξέρουν. Κάτι? Κάτι ξέρουν. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Παθαίνουν κατάγματα αυτά, τι ασβεστώσεις. Κατάγματα, ναι, όχι κατάγματα, πόνους. Εντάξει. Έχει πόνους. Διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα υπάρχουν. Ναι. Ναι. Αναζητούν, εντάξει, και νομίζω ότι ο βελονισμός είναι μια από τις καλές θεραπείες. Με στέλνει ένα, ναι, μήνυμα και με ρωτάει στις ημικρανίες γιατρικά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Οι ημικρανίες πώς δημιουργούνται, τι γίνεται. Εντάξει, έχει διάφορες αιτίες, ας πούμε. Ένα σήμερα, ναι, στο καφενείο που Μαριανός, ναι, φουκαρά τόσα χρόνια, ναι, μου λέει, έπαθε ζάλι, σκοτωδίνη κτλ. Πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκαν το λαμβίνηθο, λέει, ένα θέμα. Mm. Ο λαμβίνηθος λέει, έχει, όσο λένε, ζάλι, ήλιγκο και τα λοιπά. Θα τον κάνουν και ένα μαγνητική στο κεφάλι. Σωστά, σωστά. Σε νέα άτομα, ναι, πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος. Αυτό μπορεί να το φτιάξουμε, τον ήλιγκο. Αν δεν οφείλεται σε οργανικά αίτια, το οποίο μπορεί να διορθώσει ο συνάδελφος. Υπάρχει δηλαδή ήλιγκος που να μην είναι... Ναι, ο ψυχισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ συχνά, ναι, ναι. Ψυχοσωματικός δηλαδή. Δεν είναι μόνο έτσι. Όχι, αν δεν είναι οργανικός, δηλαδή το φτιάχνει. Συνυπάρχουν, ναι, και άλλα αίτια. Πάει τελείως. Ναι, ναι, συνυπάρχουν. Δεν πού λέμε ερχόμαστε, Εγνατία 63. Ναι. Τέταρτος όροφος. Πάντε τέταρτος. Έκτος όροφος. Η Χωρίνα μόνιμη. Μόνιμη. Γραμματέας. Ναι, ναι. Τι άλλη. Look into my eyes, can't you see the open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? To win your queen, I'm all in. Get up, stand up, come and throw your hands up. Feel what I feel like a sexual healing. Party get drunk, getting crazy drunk. You so hot, can I hit it like a drum? Feel it, funk it, big speakers pumping. Kingston and Clyde, everybody move something. Stop, rise to the top. You're the queen of the crown, on the dawn of the club. Top on the top, living large, non-stop. Stop, put your hands up. I don't tell no lies, baby, look into my eyes. Λοιπόν, μεικτή παλεμάγων Super League ήταν αυτή η ομάδα που παίξατε σήμερα εσείς. Πρώην Super League, ναι. Μεικτή παλεμάγων Super League. Ναι. Μεικτή παλεμάγων Super League. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη ξαναχτύπησε στο Instagram. Κάτσε. Εμπριστικό σχόλιο Γκαρσία σε ανάρτηση. Γιώργου Σαββίδη. Λοιπόν, άρχισε ο λαϊκισμός τώρα. Ακούστε τώρα. Λοιπόν. Ο Γιώργος Σαββίδης χτυπά συχνά μέσω Instagram και πριν λίγο προέβησε ανάρτηση στην οποία έκανε ταγκντούς Παύλο Γκαρσία και Πέδρο Ενρίκε. Ο πρώτος μάλιστα όντας ιδιαίτερα εκδηλωτικός, ο συνήθως τρελάθηκε με τον γιο του Προέδρου, Σάλια. Σάλια! Και σχολίασε το εξής στα ελληνικά. Τώρα θα τους γά.
όλους, συνοδεύοντας το σχόλιο με γροθιές. Βάλε προφυλακτικό, Γκαρσία. Και κοίτα κάνα προστάτη, γιατί είσαι σε ηλικία. Ναι, μην τους απαυτώνεις όλους. Τι λέει εδώ, στην υγειά σου. Γιώργη, όλα καλά, αλλά το καλαμάκι, το καλάκι, τα δικά σου σωλήνες είναι. Να προσέχεις τον πρόεδρο, Σάλια. Τώρα θα τους χαμεί όλους, Γκαρσία. Αλάνι, έχεις αρχή, ρε, όχι αστεία, ρε. Πάω κάρα, ρε. Λοιπόν, ξέρεις τώρα, γλύφει τώρα ο Γκαρσία το γιο του Σαββίδη. Έτσι το βλέπεις εσύ. Εσύ δεν τι λες. Όχι, απλώς είναι μια συνομιλία επί δημοσίου σχολείου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Να πάω κι εγώ στην κόρη του Ανδρώνη και στον γαμπρό του Ανδρώνη να αρχίσω να κάνω καραγκιοζλίκια, ε. Ναι, τι δεν... λέτε, ρε. Άστε, ρε, σαλιάριδες τώρα. Και εσύ έχεις ένα μικρόφωνο και μιλάς, οπότε δεν μπορείς να πεις. Δεν σαλιαρίζω. Δεν σαλιαρίζω. Μερικές φορές. Σαλιάρι, Γκαρσία. Σάλια, σάλια. Κοίτα να μάθεις την προπονητική, να πας να κάνεις τον προπονητή εκεί πέρα. Να πάρεις εφόδια, να πας να μορφωθείς, να γίνεις προπονητάρα, να πούμε. Πλάκα κάνεις τώρα. Πας και γλύφεις το γιο του Σαββίδη, ρε. Πας και γλύφεις το γιο του Σαββίδη, ρε. Μεγιστάνας, έτσι δεν το λένε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι γλυψίματα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι καλά. Δεν τα γουστάρουν. Αν είναι, δεν είναι καλά. Ναι. Όντως. Σε ένα πόλεμο, φίλε Ραμπ, μπορεί να χάσει δικά σου πρόσωπα και εσύ μετά να ζει μόνο. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Εντάξει, μπορεί και εγώ να χαθώ σε ένα πόλεμο. Σου λέω για το κοινό συμφέρον. Ότι είμαστε στη γη 7 δις και πρέπει να μείνουμε πιο λίγοι. Πώς θα για όσου μένουν στη ζωή και χάνουν κόσμο, εντάξει. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή είναι. Σήμερα στην κλίμακα Μερκάλη είναι η επίπτωση δύο μάντρες, λέει ένα μπαρ, δύο νεκροί και τέσσερα λέει ξοκλήσια. Ναι, ρε, στην κλίμακα Μερκάλη είναι. Ο 963. Η διαταραχή πανικού έχει ως θεραπεία εκλογές στην ψυχοθεραπεία και από φαρμακευτική εγώ ή τα αντικαταθλιπτικά. Και είναι δουλειά ψυχιάτρου, πες τον συνάδελφο. Σου καλά, όχι, δεν μου τη λέει. Είπαμε, μιλήσαμε για μια άλλη θεραπευτική εναλλακτική λύση. Εντάξει, δεν μιλήσαμε ότι είναι το πάνω ή τη μοναδική. Εγώ να πω ότι. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι νομίζει. Ψυχιατρή στη μόδα τώρα. Πάντα ήταν, εντάξει. Οι ψυχολόγοι έχουν πολύ οικονομισιά να πούμε, καλά κάνουν. Αλλά να αφήσω και τους άλλους γιατρούς από μένα να δουλέψουν και αυτοί. Γιατρέ, έχεις επισκεφτεί ποτέ τη βιβλιοθήκη της Κατοτούμπας, λέει ο φίλος. Ναι, αγνώ την ύπαρξή της. Και εγώ αγνώ την ύπαρξή της. Υπάρχει. Μάλλον το λέει τρολάρι την Τούμπα. Τρολάρι την Τούμπα. Δεν έχουμε βιβλιοθήκη. Δεν έχουμε. Στην Κατοτούμπα. Έπρεπε καιρός να γίνει. Ρα, πες δυο λόγια για την πέμπτη δέσμη, την εποχή που ήσουν γάμα λυκείου. Την εποχή της γάμα λυκείου που ήμουν εγώ, πέμπτη δέσμη πηγαίνανε η γη των μεγαλοβιοτεχνών. Πέμπτη δέσμη. Υπήρχε πέμπτη δέσμη. Αυτοί που δεν θέλαν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Ανακάλυψη ήταν αυτή. Τι ανακάλυψη. Δεν υπήρχε. Όχι, δεν ήθελα να δω. Κάτι κόμενε θέλαν να γίνουν τραγουδίστριε. Κάτι ταλέντα, κάτι. Οι άχρηστοι μαθητέ, γιατί δεν το λες έτσι. Τι άχρηστοι μαθητέ. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Δεν γουστάραν ή δεν μπορούσαν. Α, άλλο, ναι. Αν ο ένα παπά σου ήταν, ξέρω εγώ, δισεκατομμυριούχο ή μεγαλοβιοτέχνη ή μεγαλοπασόκο και. Μπορεί και στην πέμπτη δέσμη να ήταν το καλύτερο μέσο για το Πασόκ να μπει στο δημόσιο. Σωστό. Εξάλλου στο δημόσιο μπήκαν το 80% ζαβί. Περισσότεροι ήταν ζαβί που μπήκαν στο δημόσιο. Η πέμπτη δέσμη σε πείραξε εσένα. Στο στρατό τι μπαίνανε. Ζαβί δεν μπαίνανε οι περισσότεροι. Ε, τι. Όχι πάντα, εντάξει, μην το μπερδεύει τώρα γιατί είναι τώρα και. Εγώ το 80% των αξιωματικών. Ένα φίλο από την Ασπροβάλτα τώρα με φέρνει τα φιλιά σε μένα και σε σένα. Ναι. Γιατί μα ακούει με πάθο ο. Με πάθο μα. Ο φίλο μα, ο Θεόφιλο. Ο Θεόφιλο. Ναι. Στρατιωτικό είναι. Ναι, συνάδελφο κι αυτό. 70 με 80% των στρατιωτικών. Ακούνε με τα μέσα. 70% ήταν ζαβί. Όχι. Υπήρχε ένα 20%. Αυτά το οποίο ήταν πριν 40 και 50 χρόνια. Γιατί εμείς πότε πήγαμε στρατό τώρα. Όχι, εσύ δεν πήγες πριν 40 χρόνια. Πριν 30. Πριν 25 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Εντάξει. Και ξέρεις, εγώ έπεσα στην εποχή του Πασόκ την καλή. Βορβολάκος, Δημοσθενίδης, πώς τους λέγανε, πώς τους λέγανε, τους έβγαλε το Πασόκ από. Από ταγματάρχες τους έκανε σε τρία χρόνια, τέσσερα, τους έδινε πέντε στρατηγούς. Με τις κρίσεις, ναι. Με τις κρίσεις των αξιωματικών κτλ. Ο Χαραλαμπόπουλος τότε με το μουστάκιο συγχωρεμένο. Δημοσίας τάξης κτλ. Στρατηγός. Ναι. Πήγε να πουλέσει εκεί πέρα στο στρατό και ερχόταν και σε ρωτούσε κανένα φαντάρο, να πούμε κανένα τεμπέλ, κανένα βρωμοποδαρά. Και έλεγε στον διοικητή, με κουνιέσαι πολύ, γιατί α σε στείλω στο σουφλί. Θα ρίξει και το σουφλί, α πούμε, ναι. Και... ναι, τον έκανε μαγκές. Ναι. Κάτσε, μην πάγω τηλέφωνο τον Τζιωμάκα, λέει και σε στείλει. Λέει. Τον? Τον Τζιωμάκα. Τζιωμάκα. Ο Τζιωμάκα. Θα την βάλω στον Τζιωμάκα. Στέφανο. Μόλις λοιπόν πήγε ο διοικητής από 7 μέρες έξω, μία μέσα, να μας βάλει 4 μέρες έξω, μία μέσα,
πήρε τηλέφωνο τον Τζομάκα να πούμε φαντάζομαι. Τζομάκα. Πήρε ο Τζομάκα. Τζομάκα. Πώ να το λέει Τζομάκα. Του αρέσει να το λέει όπω θέλει. Άμα κολλήσει. Έχει, έχει το χάρισμα. Όχι, με ρωτάτε γιατί δεν εκτιμώ το στρατό και την αστυνομία και όλου του δεσμού. Γιατί το έχω ζήσει το έργο δηλαδή, να σου πω. Λέει. Το ζήσε σε περιφερειακά. Το ζήσα περιφερειακά, το ζήσα. Σαν ταχυδρόμο. Άσε με ταχυδρόμο γιατί. Ακού. Κάναμε συμβούλιο. Όλοι τσάτσε εκεί πέρα που είχαν τα μέσα και τα λοιπά. Ήταν, είχαμε τον Κουρούβανη εκεί πέρα. Κουρούβανη. Όχι ονόματα. Κουρούβανη. Φαντάρο δικό μα. Λέει τι θα γίνει τώρα. Λέω τι θα γίνει τώρα. Από 7 έξω, μία μέσα, μα το κάνει 4 μέσα, μία έξω. 4 έξω, μία μέσα. Έλα μα, του λέω και τι έγινε. Κάτσε να πάω τηλέφωνο τον Τζιωμάκα. Ποιο είναι ο Τζιωμάκα. Εγώ χαμπάρι. Ιδέα δεν είχα. Ποιο είναι ο Τζιωμάκα. Λέω τώρα θα δει, λέει. Σε 2 μέρες έπαιρνε ο Τζομάκα τηλέφωνο, το διοικητή. Σα παρακαλώ κύριε διοικητά, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ κύριε Τζομάκα, χεσμένο ο διοικητή από το φόβο του. Ό,τι πείτε κύριε Τζομάκα, τι πρόβλημα υπάρχει κύριε Τζομάκα. Ναι κύριε Τζομάκα κτλ. Κανόνισε λέει τη Σκοπιά, λέει εκεί πέρα των παιδιών, λέει κτλ. Να είναι 7 έξω, μία μέσα, λέει και με επίοικια το λέω. 10 έξω, μία μέσα. 10 έξω, μία μέσα. 10 έξω, μία μέσα. Πάω στο στρατόπεδο στην Κόρυθο να πούμε. Εκ το Σύνταγμα Πεζικού. Διοικητή ένα κοντό, αυστηρότατο. Αϊκίνητο. Ναι. Βγαίνει ο Κουρμπανά στην Παναθηναϊκού, έπεσε στην Κόρυνθο. Ναι. Λέει θα μετατεθεί, λέει. Και μετά λέει θα πα, ρε, θα μετατεθεί. Άντε ρε, ζουμπά του λέμε, σε δώσει κανένα μπάτσο. Ο Κουρμπανά. Ο Κουρμπανά. Εγώ δεν ήξερα τότε ποιο είναι ο Κουρμπανά. Στην Κόρυνθο, έπεσε β' εθνική. Ο Νίκο. Ναι. Ποιο είναι αυτό, λέω, ρε, που. Μαυριδερό. Μαυριδερό, ένα γύφτο, ένα έχει λίγο μπρουτάλ να πούμε κτλ. Αυτό λέω Κουρμπανά. Λέει τι Κουρμπανά και Μουρμπανά. Πες λέει στην Κόρυνθο. Και επειδή πες στην Κόρυνθο, λέω πώ μιλάει στο διοικητή. Αυτό λέω γιατί δεν αντιδράει. Και όταν ήρθε λέω σε μένα, λέω το κουμπί το βρήκε στραβό να πούμε. Λέει. Ο Βαρδινογιάννη λέει την Κόρυνθο. Θα τον πάρει λέει στον Παναθηναϊκό και. Α, ο Βαρδινογιάννη λέω μιλάει. Δεν μιλάει ο Κουρμπανά, λέω γιατί ναι. Εντάξει τώρα τι να του σεβαστεί τώρα του εδώ πέρα. Τι. Περνούσαν τα ναρκωτικά από τον Εύρο. Η εκδίκηση. Τροπή είναι να τα λες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αφού βάρουσαν τα τύπα. Οι φήμες βάρουσαν τα τύπα. Γιατί κάνανε πανηγύρι είχαν εκείνη την περίπτωση. Εμένα ο λογαγός με είπε. Μην κυκλοφορήσει. Τόνους ναρκωτικών. Άμα χτυπάνε τα τύμπανα δηλαδή. Ο λογαγός είπε όταν βαράνε τα τύμπανα δεν πάτε πουθενά. Ήταν σύνθημα. Ήταν σύνθημα. Είχε μια τσίρλα ο λογαγός. Είχαν πανηγύρι από την άλλη μεριά. Και περιμένει εγώ τώρα να σταματήσω σαν φαντάρο στον αξιωματικό για το χειρουργείο. Κερδούσαν ρακέ. Πάτε στο διάλογο, σε έλεγα καθήκια να πούμε. Παρακάτω, λέγε. Σ' ακούω. Τι είδε. Λοιπόν, άρεσε αυτό που είδε. Άκουνα σε. Ναι, κάτσε να δω τον παγκοσμίτερο. Λοιπόν. Το ματ ξεκίνησε πολύ καλά. Ναι. Έδειξε ότι είναι ναι. σχεδόν έτοιμη η εντεκάδα που υπολογίζει ο Στανόγιοβιτς να κατεβάσει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με αυτούς τους παίχτες που έχει. Τώρα μιλάμε για την Ευρώπη με αυτά τα γκαρσόνια που θα παίξετε. Άμα είναι το κλείσιμο. Τα γκαρσόνια, άκου να δεις. Ετοιμάζεις την ομάδα, πρέπει να περάσεις. Ναι. Δεν είναι δεδομένο ότι πέρασες. Δηλαδή, άμα περάσεις την ομάδα. Άμα περάσεις αυτή την ομάδα, τι αμάξι έχεις. Ένα Όπελ έχω. Τι Όπελ. Ινσίγνια. Ινσίγνια. Ναι. Πολυστρατιωτική Ινσίγνια έχετε. Τι λες μου, Βάλτε πώς το. Ναι. Έχεις Όπελ Ινσίγνια. Ναι. Δηλαδή, άμα περάσεις αυτή την ομάδα, θα έρθεις από τον Εύωσμο στη Τούμπα, θα πας από το Λευκοπύρο και θα κορδάρεις το Ινσίγνια. Όχι, θα κορδάρεις. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό με λες. Επιτυχία θα χειροκροτήσω όμως. Ναι. Αλλά μας ενδιαφέρει η ομάδα να είναι έτοιμη. Είσαι και κακόγουστος, ρε. Είναι δυνατόν να παναγοράσεις 6 μέτρα. Είναι ωραίο, σοβαρό, μεγάλο, αμάξι, άνετο και. Ασφαλές. Σαν μια αρκούδα στην Αττική. Δηλαδή το Κόρντομπα είναι καλύτερο τώρα. Πιο ωραία γραμμή έχει. Okay, από το Ισίγνια. Άμα είχα μια 18 κινητήρα με 150 άλογα, θα σου έλεγα. Τόσο έχω εγώ, με 140 άλογα. 140 άλογα, 2 τόνους. Είναι 1,5 τόνο. Αλλά είναι γερό, στιβαρό αμάξι. Στιβαρό αμάξι. Βεβαίως. Πού πάτε, πάλι με τον μπάγκο ξεφεύγει. Θα κορδάρει το Ισίγνια εκεί πέρα, ότι είναι. Δεν πανηγυρίζουμε τώρα, πανηγυρίζουμε κανένα τίτλο μεγάλο και έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η ομάδα. Έδειξε ότι μπήκε με πάθος. Με το που μπήκε το γκολ, το πρώτο και ιδίως το δεύτερο, σαν να έριξε ρυθμούς. Από την άποψη ότι αυτό μπορώ να δείξω άμεσα, δεν θέλω να δείξω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ούτε πίεσε, ούτε έτρεξε υπερβολικά, ούτε πω. Έβγαλε νεύρο. Ναι. Γιατί ναι. είναι ένα φιλικό παιχνίδι, η άλλη ομάδα είναι ακόμα. Προετοιμασία δεν έχει κάνει. Ναι. Απλώς ήταν νευρική η άλλη ομάδα, η ανόρθωση. Χτυπάζε το βρουτό να το βρω με αυτή την ομάδα. Άνετα. Όπως τον είδα προχθές με την Τρίπολη. Το βρουτό ταυρό. Τίποτα δεν έδειξε. Ναι. Δηλαδή η Τρίπολη άξιζε πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή
Με φοβίζει η Τρίπολη που λένε παρά ο, ο Βρουντόταυρος όπως το λένε. Δεν έδειξε τίποτα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το χτυπάει. Άνετα. Είναι αντίστοιχη ομάδα. Όπως και εγώ έχω αντίστοιχη ομάδα. Και πέρσι μπορούσα να το χτυπήσω. Και το χτύπησα δηλαδή. Οι έξι βαθμοί είναι πλασματικοί. Είναι αν υπολογίσουμε δύο-τρία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα μπορώ να το χτυπήσω άνετα. Λες για τον Γκαρσία, λέει αυτό. Θέλω όμως κάποια ενίσχυση. Θέλεις ενίσχυση. Το κέντρο μου θέλει ενίσχυση. Μην το φωνάζεις πολύ, θα σε δίνουν οι παοξίδες και κάνεις πόλεμο τον πρόεδρο. Δεν κάνω πόλεμο, λέω. Λες για τον Γκαρσία αυτά που κάνεις στον Αλέφαντο έχουν λίγο σαλιάρισμα. Πες ειλικρινά. Ο Αλέφαντος είναι μοναδικός στον κόσμο. Τι να φτάσει τον Αλέφαντο. Γκαρσία που ξέρει την μπάλα του Αλέφαντου. Ο Αλέφαντος είναι βέβαια Ολυμπιακός, προσκύνησε κόκαλη και μαρινάκι και αυτό είναι το στίγμα του. Στην μπάλα επάνω δεν μπορεί να το μιλήσει τώρα. Πάντα τον Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά από, τα... από τον κόκαλη και μετά. Κοίταξε, έφαγε ψωμί ο άνθρωπος από εκεί, το εκτίμησε. Όχι, 1980 δεν, πιστεύω δεν, ότι... δεν ήταν τόσο. Έτσι, δεν ήταν. Και στο πάγο, πέρασε από τον πάγο. Σε ένα μάτσο Ολυμπιακό Ηρακλή 3-1. Και Ηρακλή, ναι. Στο με τα φανελάκια. Του φωνάζει γαμί, που, μου, γαμώ το σωματείο σα, του Ολυμπιακού. Σαν προπονητή του Ηρακλή. 85-86. Από τον κόκαλη και μετά μπήκε στην. Στην πώς το λένε. Στο άρμα. Στο άρμα. Στο άρμα, μπήκε ναι, στο άρμα. Ναι, ναι. Γιατρέτε νοντίτιδα η οποία προήλθε από το τένις και είναι πλέον μόνιμη μετά από κούραση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σαφώς. Θα εξυπηρετούσε κάποια επιπλέον διάγνωση ή εξετάσει για καλύτερο αποτέλεσμα με τον βελονισμό. Ρωτάει ο 370. Για αρχή όχι. Θα μπορούσε να περάσει να το δούμε από κοντά και μετά θα δούμε αν χρειαστεί κάτι άλλο. Ραπτόμπλε, καλημέρα. Είσαι σίγουρος ότι ο κύριος δίπλα σου που ήταν στρατιωτικός δεν είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Έχει φορεί. Ναι. Και τα γυαλιά, ίδια γυαλιά φοράμε, ναι. Μπορώ να σε κάνω τόνο πιο βαρύς. Εντάξει, είμαι στιβαρός. Χειροδύναμος. Είμαι σωματικά ευκατάστατος, μπορώ να πω. Θυμίζεις Μπλάντεν Φορτούλα. Ναι. Μου το έχεις ξαναπεί. Με το μαύρο που φοράει. Με το μαύρο αυτό και τα λοιπά. Όταν είχα κοντό μαλλί μου το έλεγαν πιο πολύ. Ο Θεός τον έδωσε μπόι, τον έδωσε κορμί και αυτός έγινε σαν πιο κοιλιάς. Δεν θέλει. Τι σου. Τροπής. Τον έδωσε ο Θεός μπόι. Τώρα είσαι αξιόπιστος, εντάξει. Τι είσαι. Συνταξιόπιστος. Άρα είσαι ικανοποιημένος, το βλέπεις καλά το έργο. Ναι. Αυτή τη στιγμή βαδίζει καλά. Είπαμε, θέλει πάντα ενίσχυση θέλεις. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος τόσο από το αμυντικό δίδυμο. Κρέσπο Βαρέλα. Ναι, δεν είχαν κάτι δύσκολο σήμερα, αλλά πάλι δημιουργήσανε επιπλοκές. Και ιδίως στα αμυντικά χαφ που δεν είναι τόσο οργανωτικά. Δηλαδή, τεσσάρι, πεντάρι, εξάρι, οκτάρι, εκεί έχεις ένα θέμα. Θέλεις από έναν και στην άμυνα και στο. Και νομίζεις ότι αν βελτιωθεί εκεί ο ΠΑΟΚ, θα αναδειχθεί και ο εξτρέμ. Να μην πάρεις ίδια αξία παίκτη. Δηλαδή, έχεις και τον Τζίμιρο που είναι πολύ καλός. Ναι. Αλλά. Θέλεις κάτι καλύτερο. Διαφορά, βέβαια. Για να αναδειχθούν και οι πλαϊνοί. Εννοείται. Έχεις πλαϊνούς, πολύ καλούς. Δύο τετράδες επιθετικών. Αν βγάλω τον. Άντε, δύο τριάδες. Γιατί αφαιρώ τα σεντερφόρ. Αλλά έχεις εξτρέμ και δεκάρια. Με Μπίσες, Βαρέρι και. Μέχρι και ο Ουάρντα προσπάθησε να δείξει κάτι σήμερα. Τον Ουάρντα γιατί τον ξετιμωρήσατε. Τώρα καλώς έγινε. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα. Αν έχει μυαλό, μπορεί να παίξει τον πάο. Μπάλα ξέρει. Φαίνεται αυτό. Ναι. Νομίζω όσοι έχουν δει μπάλα καταλαβαίνουν ότι ξέρει μπάλα. Ο πρόεδρος τι γίνεται. Ο πρόεδρος. Ναι, έχει υπέρταση. Εντάξει, αυτό δεν ασχολούμαι εγώ με τα προεδρικά. Εγώ με την μπάλα πήγα να δω, δεν ασχολούμαι. Γιατρέ, με την υπέρταση τι γίνεται. Την υπέρταση θα σου πω με την κλασική ιατρική. Εντάξει, ως, υπάρχουν δύο ειδών πιέσεις. Ναι. Η νευροπίεση. Δεν υπάρχει, δεν έχει πει νευροπίεση. Δεν υπάρχει νευροπίεση. Κάτσε ρε φίλε. Όταν ανεβαίνει η έχει ή δεν έχει. Είναι μια παλιά. Ένα παλιό όρο δεκαετία του 70-80. Για πες για βοήθεια την κατάσταση. Την οποία. Ναι, την χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι γιατροί περισσότερο για να καθησυχάσουν περισσότερο του ασθενεί. Ότι δηλαδή, δεν είχαν υπέρταση, αλλά είχαν κάτι διαφορετικό. Πίεση, λες υπέρταση. Δεν είναι. Αν έχει κάποια λίγο έγκυο δεν υπάρχει. Είναι παθολογικό αίτιο. Είναι δεν έχει να κάνει με την ψυχολογία, να πούμε. Κοίταξε, μπορεί. Άμα συγχυστεί κάποιο, νευριάσει, κάνει. Παροδικά και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να πάθουμε κανένα εγκεφαλικό να πεθάνουμε. Όχι. Αυτό δεν. Κοίταξε, δεν από μπορείς. Συγκίνηση λέει. Συγκινήθηκε, λέει, στο γάμο αυτό του παιδιού. Είναι φυσιολογικό. Πέθανε, λέει. Ανεβάζει παλμού και η πίεση επεξαρτάται από τον όγκο παλμού και. Άρα μπορεί να πει στο ποίημα. Όχι. Όχι. Δεν θα πεθάνει από θα κάνει 18 πίεση. Αλλά.
θα πέσει η πίεση. Δηλαδή θα ηρεμήσει, σε λίγη ώρα θα πέσει. Δεν χαρακτηρίζει όμω υπερταστικό από ένα μεμονωμένο επεισόδιο και ιδίω ψυχική αιτιολογία. Ναι. Η νευροποίηση δεν υφίσταται σαν όρο, σαν παράγοντα. Δεν υφίσταται. Όχι. Εγώ έτσι είχα ακούσει ότι υπάρχει νευροποίηση. Κάποιο είναι χαρακτηριστεί υπερταστικό, θα πρέπει να γίνουν κάποιε επανελειμμένε μετρήσει είτε στο ιατρείο είτε κατοίκον, ναι, σε διαφορετικέ μέρε, ώρε και οτιδήποτε κτλ. Και η οποία δεν έχει να κάνει με το ψυχικό, με το ψυχικό, με την ψυχική κατάσταση. Την, και τι κάνει, δηλαδή, άμα γίνει σε νεσού και. Εν ηρεμία μετράμε την πίεση. Δεν μετράμε τη στιγμή που μαθαίνει ότι έχασε την περιουσία στο χρωματιστήριο. Ναι. Φυσικά θα έχει 20 πίεση. Α, θα έχει 20. Φυσικά. Ναι. Ναι. Κοπανά ένα χάπι, δηλαδή. Ναι, αυτό ναι, είναι άλλο. Εντάξει, αλλά το νοσοκομείο τι μπορεί να έχει που λένε είναι υπερτερικό. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Θα έχει τους γιατρούς, σίγουρα. Ναι. Θα έχουν γίνει. Φτιάχνει όμως αυτό. Τι? Αυτό δεν χρειάζεται να το βγάλει και στην δημοσιότητα. Έτσι γράφανε. Δεν είναι κάτι περίεργο. Η αλήθεια είναι μετά τα 50. Πόσο είναι ο Σαββίδης? Ε, ο Σαββίδης με ρίχνει. 58 ακριβώς. Με ρίχνει 9 χρόνια μετά. Το 59 γεννηθείς. Είναι πολύ. Με Δημήτρη Δοξάκη, με Σκαρτάδο. 59 γεννηθείς. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ακριβώς. Ναι, το 59. Το 59. Ναι. Και ο Γκάλης το 50. Ο Γκάλης είναι το 57. 57 είναι. Ο Γιαννάκης ο Αχώνευτος είναι το 57. Λέγε μου, εγώ σου λέω. Εγώ ο Γιαννάκης είναι πιο μικρός. Το 57. 59 έπρεπε. Το 59 είναι. Δύο χρόνια είναι διαφορά. Και πώς είναι το 59. Θα το δούμε. Ο Γκάλης είναι το 57, το ξέρω. Μιχαλίτσος, 57. Και λέγε μου, ό,τι θες, θα σου πω εγώ ημερομηνίες γεννήσεων. Γιαννάκης, Γιάννη. 1922. Γιαννάκης, λέγε, τι θες, ό,τι θες. Βέγκος. Βέγκος, το 27. Μητσοτάκης. Το 2018. Λέγε. Το 18. Λέγε. Και εγώ το ξέρω. Λέγε. Τι. Καραγιάννη Μάρθα. Μάρθα Καραγιάννη, το 39 γεννημένη. Λάσκαρη. Λάσκαρη, το 43. Το 44, λέγε. Η δικιά σου. Νόρα Βαλσάκη, το 48. 48. Μήνα μέρα, θυμάσαι. 24 Ιανουαρίου. Ήμουν σίγουρο. Ήμουν σίγουρο. Πε ποιο θε. Δεν υπάρχει. Τι θε. Παπαγιανόπουλο. Το 12. Και πότε πέθανε, ξέρεις? Το 84. Ναθαναήλ. 12 Ιουλίου. Την Αθαναήλ θέλω. 12 Ιουλίου πέθανε. Ναθαναήλ. Σε έβαλα δύσκολο. Στάσου. Η Ναθαναήλ. Στάσου, στάσου. Ναι, το ξέρω. Ναθαναήλ. Η Ναθαναήλ είναι το 49. 49? Ναι. Με τη μαμά. 49. Ναι. Μπράβο. Με τον Ταλάρα μαζί. Ναι. Ε, τι ας πω, τι. Η Μενεγάκη. Η Μενεγάκη είναι το 69. Ένα χρόνο πιο μικρή από μένα. Ολόγρια. Ναι. Χριστίνα Λαμπύρη. Αυτές δεν τις. Επειδή ήσουν στην εκπομπή, μια φορά. Α, η Λαμπύρη, 51 χρονών είναι. Και να σου πω εγώ. Το 65 είναι. Το 65. Στα 6. Γρία. Ναι. Γρία. Τι χουρχουρχουρχουρ. Τώρα οι 50 τώρα είναι οι παλιοί. 50 χρονών. 35 έτσι. Εγώ είμαι μαλάκα. Ναι, τι λέει, φυσικά. Το κόκκινο. Το κόκκινο λέω. Είναι το χιλιτίδι. Άμπα, θα βαρεθείς. Τενοντίτιδα. Προήλθε από το τένις. Είναι πλέον. Μετά τα 50 όλοι γέροι είμαστε, ρε. Τι είμαστε. Όλοι. Και τι. Και σένα, κρίνω και εμένα. Τι κρίνω, τι έκρινε. Ε, πώς δεν σε κρίνω, αφού είσαι 60 χρονών. Δεν είσαι γέρος. Ε, τι. Πού κρίνε. Φυσικά, τι. Τι είσαι, νέος είσαι. Ναι, γέρος. Δηλαδή, θα πάμε κόντρα με το χρόνο, να πούμε. Πώς θα γίνει. Περάσαμε τα δύο. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Δεν φοβάμαι. Δεν. Ναι, εσύ δεν κάνεις παρέα με τους γιατρούς. Τι εγώ. Δεν έσπασες το χέρι, δεν πήγες. Ε, τι. Time out, time out. Από ατύχημα πήγες. Ναι, εγώ το φροντίζω το θέμα. Ωραίο είναι το δάχτυλο. Σε έχει βάλει ορολόγος δάχτυλο. Ναι, όντως, μια φορά. Στην αρχή. Ξέρεις τι ωραία που νιώθεις. Ναι, κάνεις πως πονάς, λες αχ, κάνεις αχ και να γιατρέ. Κατά βάθος αρέσει όμως. Τι ψέματα, τι, δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει δηλαδή εσάς, σ' αρέσει. Εμένα που με έβαλε ο ορολόγος δάχτυλο, μ' άρεσε. Ήτανε χοντρό το δάχτυλο, σαν το δικό μου. Είχε κάτι δάχτυλα σαν κεραίες. Αμάν αγόρι μου. Σαν κεραίες. Πότε σ' άρεσε περισσότερο, όταν σε έβαλε η Ελένη το... που έκανε κολονοσκόπηση, όταν σε έβαλε δάχτυλο γιατρός? Εκείνο δεν το αισθάνεσαι, κάνεις μέθη. Στην κολονοσκόπηση δεν το αισθάνεσαι, κάνεις μέθη. Ενώ στην δακτυλική μπορείς, αισθάνεσαι μια χαρά. Μπορεί να ζητήσεις και χωρίς μέθη. Α, και χωρίς μέθη άμα θέλει, ε. Γεια σου γιατρέ. Ανοίγουμε γραμμές, λέγε. Τι? Όχι τίποτα, ο γιατρός. Τα ξέρεις. Ο γιατρός μας βοηθάει εδώ, οι γιατροί μας είναι αρρωγοί προσπαθειών τρομερών. Μπορεί να είμαστε να... Λέει άλλος, ρε.
Πέθανε, λέει, πολύ σε κοιλιά του πριν 50 χρόνια. Ή κάτι είχε, ο ηλίθιος δεν πήγε στον γιατρό. Ναι, ναι. Και τότε είχαμε καλά νοσοκομεία, νομίζω. Σχετικά. Εντάξει, το Πασόκ έφερε, η αλήθεια είναι, το, την καλή υγεία. Το ΕΣΥ δηλαδή και τα λοιπά. Το Πασόκ ήταν αυτό, το κόμμα. Το 81 πέθανε από κολλικό νεφρού. Ήρθε ο Ανδρέας, έφερε τον Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα κλέψαν τα νοσοκομεία, να πούμε, εκεί, οι Μάγκες, οι Προέδροι κτλ. Δεν αφήσανε ούτε βελόνα. Γάζα, ούτε τι γάζα, τι γάζα να αφήσουν οι κλεφταράδες. Λοιπόν, 2-31-0 για 3-90-90-90. Αφήσαμε τίποτα περί υπερορισμού. Εντάξει, θα τα λέμε, θα τα λέμε και κατά την πορεία της εκπομπής. Ναι. Αλλά με στείλε μήνυμα ο σκηνοθέτης ο Γιώργος. Α, είναι στη Γαλλία ο Γιώργος. Πρέπει να ήταν στη Γαλλία, δεν το διάβασα. Είναι στη Γαλλία. Είναι στη Γαλλία, δεν ξέρω αν το διάβασα. Γιώργος σκηνοθέτης. Ναι. Φιλιά από Γαλλία, Κωστάρα μου. Μας κάνετε παρέα στα ξένα. Πες του γιατρού από τώρα, Κοζάνη. Τώρα, όχι, χθες. Το γιατρό από τον Κοζάνη, τον αυτόνα. Είχα χθες τον γιατρό, τον κτηνίατρο. Από την Κοζάνη είναι ο Κουρτσόγλου και ο Χανιώτης. Ποιος είναι ο Κουρτσόγλου και ποιος είναι ο Χανιώτης. Ούτε τον έναν ξέρω, ούτε τον άλλο. Πάμε στον κόσμο. Για να δούμε τι είδαν οι παοξίδες σήμερα. Στον κόμο ή στον κόσμο. Πάμε στον κόμο. Πάμε στον κόμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντή, κανείς. Απίλαψα πάω σήμερα. Α, κι εγώ. Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν. Και εμείς παοξίδες είμαστε. Ναι. Αλλά πέρα από τον ΠΑΟΚ, ναι, ήθελα να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Εκνευρίστηκα, φάνταστα, με τον Φιλαράκη. Το Φιλαράκη παίζει δίπλα σου. Ποιον? Το στρατιωτικό. Ο στρατιωτικός. Γιατί? Ναι. Παοξίζει. Διότι. Παοξίζει κι αυτός. Ναι. Και εμείς παοξίδες είμαστε. Αλλά είμαστε και στρατιωτικοί. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν. Δεν σε απάντησε. Είσαι καλά τα λες. Ανέφερες και το σουφλί, γιατί εμείς είμαστε και στον Εύρο. Ναι. Υπηρετούμε και εμείς στον Εύρο, εντάξει. Έτσι. Του τι λες, εντάξει, και δεν σε απαντάει. Το μόνο που έχει να σου πει ο κύριος είναι το Ισίγνια. Εντάξει, και ο Πάου και ο Πάου και ο Πάου. Έχει πάει καμιά φορά στον Εύρο. Τέλος πάντων. Λαγό διδημοτήχο αν έχεις, ξέρεις. Α, σοβαρά. Σοβαρά, ναι. 46 χρονών, εντάξει, βγήκε σύνταξη και δεν τον απαντάει. Τώρα βγάζεις κακία. Τώρα το ζηλεύεις. Άκου. Το σουφλί είναι πιο κάτω από το λαγό. Αν ξέρεις, είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα πιο κάτω. Αν δεν ξέρεις. 40 δεν είναι. Είναι λιγότερα, τέλος πάντων, είναι το θέμα τώρα. 40 χιλιόμετρα. Είναι τόσο. Είναι 27 μέχρι το διδημότικο και άλλα 15 είναι ο λαγός. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι. Για να σου πω λεπτομέρειες, αν θέλεις. Ο Κώστας καλά τα λέει, φίλε μου. Ο Κώστας καλά τα λέει. Πολύ καλά τα λέει ο Κώστας. Αλλά εσύ δεν απαντάς. Πότε μπήκε στο στρατό? Δεν θα σου πω εσένα λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Δεν είναι... Λοιπόν, υπηρέτησες 30 χρόνια. Έτσι, τόσο. Ένας δάσκαλος μπαίνει στα 30 και βγαίνει στα 60. Εσύ βγήκε στα 45, εντάξει, 47 σου. Ναι. Απάντησέ τον, εντάξει. Ναι. Απάντησέ τον όμως, να ακούει ο κόσμος. Να μην λένε ότι οι στρατιωτικοί είναι οι τεμπέδερες, είναι οι άχρηστοι. Ο στρατιωτικός μπαίνει από τα 18 του μέσα. Α, μπράβο. Όταν τελειώνει και μπαίνει μέσα μιας παραγωγικής σχολής. Το είπες. Κάνει 10 μεταθέσεις και 15 ανάλογα τη θέση που έχει. Ο Κώστας λέει γιατί είναι φίλος μου και με γνωρίζει, ναι, από 5 χρονών. Κώστα, ναι, σε ακούω από το 2003. Ναι. Όταν ήμουνα στη Λίμνο. Άκουγα εκείνον τον Βλάκα στην Αθήνα, πώς ήταν τον Τζουκαλά, ναι, στο Μάτζι. Όχι όμως χαρακτηρισμούς, έτσι. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι. Τον, ναι, Τζουκαλά, ναι, ναι, συγγνώμη. Εντάξει. Όχι. Άκουγα, από τότε σε ακούω. Ναι. Δεν σε πήρα ποτέ τηλέφωνο. Καταρχήν είμαι από τη Βέρεια. Είμαι από τα μέρη μας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είμαι από τη Βέρεια, σε ακούω τόσα χρόνια. Ναι. Σήμερα είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Σήμερα βρήκα. Στεναχωρέθηκα. Ναι. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν ένας συνάδελφός μας που ξέρεις τι τραβάμε εμείς στρατιωτικοί και ξέρεις τι, λες και εσύ δεν κάνουμε τίποτα, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Εντάξει, παοξίδες είμαστε, ο Κώστας παοξίδες. Μιλάει για τη θητεία, γιατί ο Κώστας δεν ξέρει για το στρατό όσα ξέρει ένας μόνιμος. Βέβαια. Ο Κώστας έκανε τη θητεία του 20 μήνες, πόσους έκανε? 21. 21 μήνες. Εγώ έκανα και στη Λίμνο, έκανα και στο Τυχερό, έκανα και στο Σουφλί. Και δεν θα κάνεις, εννοείται. Άμα είσαι στρατιωτικός θα πας παντού. Όπου γη και πατρίς. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, η εκπομπή δεν είναι για το στρατό. Δεν είναι εκπομπή στρατιωτική. Αυτό ακριβώς. Αλλά να θυμόμαστε. Αλλά αφού το ανέφερες, το αναφέρω και εγώ. Απλώς στεναχωρέθηκα.
Γιατί έβλεπα τον ΠΑΟΚ σήμερα και χαιρόμουν και ακούω πάλι για το στρατό. Α, μάνα, λέω, τι γίνεται, λέω. Όλοι με το στρατό έχουν, τα έχουν. Κατάλαβες πώς το λέω. Εντάξει, εννοείται. Εντάξει. Κώστα, συγγνώμη που ενόχλησα τέτοια ώρα για το στρατό, αλλά... Δεν πειράζει. Στεναχωρέθηκα, στεναχωρέθηκα. Ναι. Παοκτσίδες είμαστε. Εντάξει, μην είσαι τόσο ευαίσθητος. Μην τα βάζουμε όλα με το στρατό. Ναι. Δεν μας στέναν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, εντάξει. Έτσι, ναι. Κώστα, πώς είναι στην ομάδα? Κοίταξε, είδα κάποια θετικά στοιχεία. Είδα όμως ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Βένης, τα χαφ δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Δεν έχει πάρει βελτίωση ο ΠΑΟΚ από τα χαφ. Ο Πέλκας είναι δεύτερος φορά, αναγκάστηκε ο Σακόφ να πάρει πολλά μέτρα. Αν είχες μια ομάδα ικανοποιητική, μια καλή ομάδα, θα έβρισκες μεγάλους μπελάδες. Θα έβρισκες μεγάλα προβλήματα στο transition, δηλαδή στην επαναφορά της μπάλας από την επίθεση που έκανες εσύ στην άμυνά σου, θα έχεις θέματα μεγάλα. Καλός παίκτης ο Λεβέκ αμυντικά, μπροστά δεν κάνει τίποτα, γι' αυτό πήρε και ο Μάτος πολλές πρωτοβουλίες. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες από τη δεξιά πλευρά. Δεν έχεις να πάρεις πολλά πράγματα από τον Γκάνιας. Για μένα το εξάρι και το οχτάρι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είχε κάτι καλύτερο. Όχι απλά να συμπληρώσει εκεί με παίκτες. Να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Κώστα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, Βίλε. Ναι. Έλα, Βίλε. Πάρε μπροστά, Φίλε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, έλα, Φίλε. Έλα, έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Μ' ακούς, έλα. Ξεσύ, θέλω λίγο να κάνεις τον κόκκινο για την εθνική του μπάσκετ, η νέα εθνική του μπάσκετ που κέρδισε προχθές. Να πεις τι θα έλεγε ο κόκκινος αν ήταν μαζί σου λίγο. Έτσι, να έρθει πρώτα να πει. Πες κάτι, πες εσύ, τι θα έλεγε δηλαδή, αν τον είχες δίπλα σου και θα έλεγε, τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Είμαι περήφανος. Αυτά τα παιδιά κάνουν περήφανη την Ελλάδα. Σάλια θα έλεγε. Σάλια. Σάλια. Τι θα έλεγε. Εδώ ένιωσε εθνικά υπερήφανος. Γιατί βγήκε τέταρτη η Ελλάδα στο γυναικείο μπάσκετ στην Ευρώπη. Πόσο μπορεί ένα έθνος να φτάσει στο μεγαλύτερο βάθος του ωκεανού όταν δηλώνεις που βγήκαν οι γυναίκες στο μπάσκετ τέταρτες που δεν τις ξέρουν ούτε η μάνα τους. Στην πολυκατοικία που μένουν αυτές, ούτε ο διαχειριστής δεν τις ήξερε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να πω ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα φέρουμε στο πάνελ και στον κύριο Κινητήρη. Ναι. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα θέμα. Ναι. Εσύ σήμερα και είναι ωραίο. Ναι. Καταρχήν μην ζηλεύετε τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχω πει και με τον Βασιλάκη τον γιατρό. Θα το πω και σήμερα με τον άνθρωπο που είναι εκεί. Ναι. Εάν κάνετε και υπολογίσετε τα χρόνια τα οποία έχει έλθει στο ελληνικό δημόσιο και του στρατό, πρέπει να ήταν πασοκτής, καλά έβαλε και πρέπει να ήταν υπέροχος που ήταν πασέ. Τώρα με τα πάμε και σε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καλό, αλλά πιστεύω θα επιστρέψει πάλι. Ναι. Το δεύτερο θέμα που μπορώ να δείξω είναι πώς γίνεται αυτή η ομάδα που λέγεται ΠΑΟ. Ναι. Να είναι επικοινωνιακά ανύπαρκτη. Συγγνώμη, ένα-ένα. Γιατί είναι επικοινωνιακά ανύπαρκτη? Γιατί? Όταν οι επικοινωνιολόγοι που έχεις σε αφήνουν να καταφάνεις σε αυτά τα λάθη, τα εγκληματικά λάθη που κάνεις, και αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Ναι. Δηλαδή, δεν νοείται να έχει επικοινωνιολόγο σοβαρός η ομάδα του ΠΑΟΚ και να επιτρέπουν στο γιο του μεγαλομετόχου, το Γιωργάκη, μπαμπά, να ναι, καταφεύγει, ναι, και να γράφει και να δημοσιοποιεί αυτά που λέει. Καλά, εντάξει, δεν λέει τίποτα μηνύσιμο. Εγώ δεν είπα ότι, συγγνώμη, πρέπει να πει κάτι μηνύσιμο, το είπα και προχθές. Ναι, εντάξει. Εντάξει, όταν έρχεσαι στις ξένες ομάδες καλή τύχη επειδή παίζω με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, αυτό φύγει πρώτα εσένα, σαν κιό του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, και έπειτα όσους άλλους θα ξέρει. Είναι νέο το παιδί ακόμα, είναι νέο. Ναι, το ότι είναι νέο δεν υπάρχει ένας επικοινωνιολόγος και όταν είχε αυτό το πιο μεγάλο, κρέμψει λίγο, χαμηλά την μπάλα του. Πού να βρει ρε ο Ρώσος επικοινωνιολόγο? Υπάρχει. Αφού λοιπόν έχει καταφέρει. Ναι, ναι, λέγε. Έχει καταφέρει με τον Μαγ Γαλλικό, με τον Λιβέκ μεταγραφή, με τον Λιμιό μεταγραφή και με ένα τερματοφύλακα από πανετολικό της Αργεντινής να καταφέρει τους παοξίδες να πηγαίνουν να αγοράζουν διαρκείας. Είναι άξιος. Είναι πολύ άξιος κατ' εμέ.
όταν δεν υπάρχει επικοινωνιακά, όταν δεν κάνει μεταγραφές, όταν δείχνει ότι δεν σε ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, γιατί αν σε ενδιαφέρει, θα πρέπει να το πάρει. Και καταφέρει εκεί το σύντατο πρόσφατο δοτικό σταξιούχο να πάει να αγοράσει τον Ιούλιο διαρκεία, ενώ ξέρει ότι το πρώτο εντό έδρα παιχνίδι θα είναι στι 17 Δεκεμβρίου, κατ' εμέ. Σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι. Είστε τεράστιος. Σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι και νομίζω, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Συγγνώμη, για να συνεννοηθούμε. Το πρώτο παιχνίδι που θα έχει φιλάθλος ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ναι, είναι 17 Δεκεμβρίου. Μιλάς για το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί άλλο να το πάω. Γιατί Ευρώπη δεν υπάρχει. Ευρώπη φιλικά. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν πάμε για το ούτε για Σαββίδη. Πήγαινε τώρα στην Ουκρανία χωρίς κάθε και χωρίς σήμερα και όλα μετά πίσω. Άμα δεν αποκλειστείς από τους σερβιτόρους, εμένα Νίκο δεν με λένε. Έλα ρε τώρα. Τώρα το τραβάς. Εάν πας στην Ουκρανία χωρίς κόφτη με τον ανύπαρκο το κάνει στο συνταξιούχο και τον άλλο που δεν μπορεί να θρύψει ούτε με γραμμικό τιμόνι εκείνο το σάκο, θα πάρει ζημιά. Τρώτε τον πίσω σβάρ. Παίζετε 4-4-2, αλλά θέλετε να το περάσετε 4-2-3-1 για να μπορείτε τις 28 Οκτωβρίου να δικαιολογηθείτε όταν θα απομακρύνετε τον κύριο Στανόγιοβιτς. Θα πείτε ότι να, άλλα μας είπε, άλλα παίζει, άλλα κάνει. Έχει γενέθλια τότε ο Στανόγιοβιτς, νομίζω. Ναι, ενώ ο ηθικός αυτουργός για όλα αυτά και θα είναι άλλος από τους ίδιους τους παοκτήδες όσο από τον κύριο Σαββίδη. Γιατί όπως έσχουμε ο Ζόκο για τον Μελισσαρίδη 2 χρόνια, σε αυτό το ραδιόφωνο εδώ που το έχω στείλει τα 1000 μίλια και το κατάφερα με την πίεση μου αυτή τη λίγη που έχω σαν οπαδός να χώσει λεφτά. Εγώ λοιπόν θα έχω βάλει 4,5 εκατομμύρια και εσείς έχετε βάλει 2. Εσείς που έχετε μεγαλωμένο το χωτανόπλα, το τεράστιο. Εγώ έχω το σιχτό, το μικρούλι, το κύριο Μερισανίδη. Εσύ είσαι ικανοποιημένος που παίζεις προκριματικά με τις μεταγραφές που έχεις κάνει. Εγώ θέλω ένα σέντερφορ και έναν κόφτη, τίποτα άλλο. Τώρα τον Ολυμπιακό μόνο εγώ μπορώ να το χτυπήσω, να ξέρεις εσύ δεν μπορείς να το χτυπήσω. Ακούστηκες. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, ξανανοίγουμε γραμμές. Αυτά λέει ο ΑΕΞΙΣ, τσιγκουναράδες λέει, ο δικός μου έδωσε διπλάσια χρήματα σε μεταγραφές. Λοιπόν, δεν είχε δώσει ποτέ λεφτά. 90-90-90, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και τα λέμε. Πάντως τέτοια ξενέρωτη Τούμπα δεν έχω δει σε φιλικό παιχνίδι τα τελευταία 20 χρόνια, καλοκαίρι μήνα. Με 2.000 κόσμο, πρώτο φιλικό με ανοιχτές πόρτες. Δεν είδα κόσμο, Βέννη. Δηλαδή, απογοητευτικός. Εγώ περίμενα να έχει 7, 8, 10, 9, 8, 6, 5, είναι και 9. Είναι και Παρασκευή. Τι Παρασκευή είναι, ρε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου. Διακοπές είναι ο κόσμος. Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είδες τι αέρες, τι βροχές είχε. Αέρες. Βέβαια, δεν. Ναι. Ποιος πήγε για μπάνιο την προηγούμενη Κυριακή. Και λοιπόν. Γυρνούσα εγώ από τη Χαλκιδική που είχε έναν αέρα και ήρθα σε Μπουρίνι εδώ πέρα. Φεράσε τον Μπουρίνι, φταίει που δεν έχει κόσμο. Η ουσία είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έφυγε. Παρασκευή έφυγε ο κόσμος. Ρε τι Μπουρίνι, ρε τι λέει. Ο κόσμος όσοι ήταν να πάνε πήγανε. Πάμε κόσμο, βαράει η γραμμή. Στο για ακούσουμε τι λέει. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν τραβάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε γλυκά αγόρια. Ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει, κόσμο δεν έχει, η μπάλα δεν πουλάει. Άμα δεν είναι ελκυστική ομάδα, πώς θα τραβήξει δηλαδή. Δεν τραβάει. Άμα δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον να τραβήξει τον κόσμο ο οποίος είναι διψασμένος για ποδόσφαιρο, πώς θα πάει Παρασκευή βράδυ ρε σηκωστή να δει παιχνίδι. Δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή. Αφού γίνατε κρύοι σαν τον μπάντζα εκεί στον ΠΑΟΚ. Τι να σου πω. Είμαστε κρύοι σαν τον μπάντζα. Σαν τον μπάντζα έχετε γίνει κρύοι. Όχι ρε, πολύ μας υποβιβάζεις ρε Κώστα τώρα. Τι σε υποβιβάζω μωρέ Νίκο τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, Τούμπα είναι αυτή τώρα. Και τι δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα, να βλέπεις το Σίτελμερ σαν φορτηγαντζή να πούμε στην εταιρεία Δημήτρης Κασαγιάννης να ξεφορτώνει να πούμε. Εσύ τώρα. Τι να σε κάνω τώρα με goal of sight κέρδισες. Πέρα ότι δεν έδωσες την ανόρθωση, άσε με τώρα. Περίμενε, θα σε κάνω 10 ερωτήσεις. Παίρνουμε την πρώτη ερώτηση. Ένα λόγο που εσύ προσωπικά σαν φίλαθλος, σαν μπαλαδόβατα θα πήγαινες να δεις αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα λόγο. Σήμερα. Ναι. Μάλιστα.
υπάρχει ένας λόγος που θα πήγαινες να δεις αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δούμε τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Μάλιστα. Να δούμε το ΡΕΙ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχω παρατηρήσει εγώ και σε κανένα δυο προπονήσεις που έχω πάει είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει τρία συστήματα. Τρία. Το ένα το σύστημα είναι αυτό που έπαιξε σήμερα, ένα μυστήριο 4-4-2. Μυστήριο. Με έναν Πέλκα ο οποίος προσπαθεί να ακροβατήσει μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης. Δεν και μπορεί, δεν τον είδε στον Πέλκα. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα από τα πόδια του. Αυτό πρέπει ο Πέλκας για να την πάρει την μπάλα να είναι κοντά στην περιοχή. Δεν τον πήρε τα χαμπάρι ότι αυτό είναι 4-4-2. Είναι, δεν μπορεί ο Πέλκας. Λέω, λοιπόν, ότι είναι ένα 4-4-2 μυστήριο, ότι ο Πέλκας προσπαθεί να ακροβατήσει μεταξύ της άμυνας, της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης, να γίνει δορυφόρος δηλαδή το Πρίγιοβιτ, να μπουκάρει μέσα, να δίνει, να έχει χώρο έξω από την περιοχή να χαμάλεις κάνει. Χαμάλεις του γιατί... Πρίγιοβιτ στο 4-4-2 είναι. Άκη. Αυτό ακριβώς. Άκη, και από εκεί και πέρα το 4-2-3-1 παίζεται όταν υπάρχει ο Μπίσεσβαρ στη θέση του Πέλκα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Το έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 70, όταν μπήκε ο Μπίσεσβαρ, ο Ενρίκη από τη μια μεριά, από την άλλη ποιος μπήκε δεν θυμάμαι. Ο Ουάρντα και παίζουν αυτό το σύστημα. Εγώ όμως προβληματίζομαι πάρα πολύ έντονα σε κάτι και θέλω τη βοήθειά σου. Έχεις δει εσύ σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, όσο τον είδες και από τα φιλικά, θα μου πεις ακόμα είναι νωρίς, αλλά νομίζω ότι από νωρίς ένας μεγάλος στρατηγός βάζει την πινελιά του. Έχεις δει εσύ πινελιά από αυτόν τον προπονητή καινούργια, μια φρέσκια ιδέα, κάτι, ή πάει πάνω στην πεπατημένη του Ίβιτς? Εγώ σήμερα πήρα τον Ίβιτς εκτός αέρα τηλέφωνο. Του λέω ήρθα να δω κάτι καινούργιο, λέω και βλέπω το δικό σου σχέδιο πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή κοιτάμε τον καθρέφτη και αντί να δούμε τον Στανόγεβιτς βλέπουμε τον Ίβιτς πάλι. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μια διαφορά, ότι ο Ίβιτς τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν πιο σφιχτόκολος. Εδώ βλέπω μια χλιαρή κατάσταση. Και αν εξαιρέσουμε τα play-off και τις πρώτες αγωνιστικές που είχε μια απειρία ο Ίβιτς, τα μέσα της χρονιάς ήταν πολύ προσεκτικός αμυντικά. Ήτανε, γιατί μπόρεσε και έσφιξε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχε δει ή τα είχε δει και δεν ήξερε πώς θα τα διορθώσει. Έχετε κάτι παίκτες ρε φίλε στα χαφ. Ναι. Καταρχήν ο Κάνιας δεν μπορεί να παίξει ζώνη. Δεν μπορεί. Αυτό είναι λογικό. Νοητικά είναι πολύ λίγο. Θέλει βελονισμό να πούμε. Καταρχήν όταν ένα αμυντικό χαφ είναι αργό και δεν είναι μια ταχύτητα επάνω, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί το να παίξει. Το κακό με τον Κάνιας είναι ότι είναι αργός και στο μυαλό. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές γρήγοροι με αργό μυαλό και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές αργοί με γρήγορο μυαλό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όπως το λες, γιατί βλέπουμε ότι ένας Κάνιας είναι αργός στα πόδια και στο μυαλό. Δηλαδή ο Άρης είναι και ένα Ρονάλντο Γιάρο. Ο οποίος είναι αργός μεν στα πόδια, αλλά είναι γρήγορο στο μυαλό. Ναι. Έχει γρήγορη σκέψη. Ο Σάχοφ από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό τον βλέπεις ότι παίρνει, παρόλο που είναι αργός, παίρνει κάποιες πολύ σωστές τοποθετήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα τα κενά που δημιουργούνται πολλές φορές να τα καλύπτει. Και σωστό. Πάνω στην αδυναμία το σωματικό του προσόντων, την καλύπτει με το μυαλό. Ο άλλος είναι και εφελός στο μυαλό δηλαδή, κατάλαβες. Είναι αργός στη σκέψη. Αριστερό μπακ για να κάνει πλάτος δεν έχετε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Για πίστευα από τον Λεβέκο, ο οποίος έχει κάνει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι γρήγορο πρωτάθλημα και αποτελείται από αθλητές οι οποίοι έχουν πλούσια σημαντικά προσόντα. Είναι πολύ καλός αμυντικά. Ένας τουλάχιστον, όχι στον ανασταλτικό τόσο, αλλά στον επιθετικό τομέα, καλύτερος από τον Λέοβατς. Πράγμα που δεν το είδαμε αυτό. Ο Λέοβατς έκανε και 4 γκολ. Έκανε και ασίστ. Δηλαδή, έκανε εγώ από τον Λεβέκ, βάσει τη σωματοδομή και στις προπονήσεις που τον είδα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά, στο επιθετικό κομμάτι δεν μου άρεσε και περίμενα ότι εκεί θα είναι τα υπέρ του. Ο Λέοβατς έχει ταχυδυναμική, συγγνώμη λίγο. Έχει, αλλά μπροστά από τη γραμμή και μετά. Γιατί ασίστ έβγαλε στο φιλικό με τον Άγιαξ, έβγαλε ασίστ. Εγώ από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή δεν θέλω μόνο να κάνει τις ασίστ ή τις ξηραφιές. Ναι. Θέλω να κάνει την υπεροπλία όταν ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει και γίνεται το transition, ούτως ώστε να μπουκάρει. Εγώ ξέρω, Νίκο, για να το τελειώνουμε, ότι μετά το Λίνο φαντάσματα έχετε εκεί πέρα αριστερά. Ο Ράτς ήταν μεγάλος παίχτης, αλλά ήταν μεγάλος σε ηλικία. Το διαβολισμό του Λίνο δεν νομίζω ότι πρόκειται ποτέ. Καταρχήν ο Λίνο
Ο Λίνο είχε την assist. Είχε την overlap. Γινόταν δεκάρι. Εκτελούσε φάουλ. Πολλά έκανε. Μεγάλη. Αλλά είχε, αμυντικά είχε κενά όμως. Άσχετα αν ήταν ψηλός που βοήθησε. Να πω και να χαιρετήσω τα μισά γκολ, και... τα 80% των γκολ του Κλάους ήταν από τα ποδάρια του Λίνο. Σωστά. Κλείνοντας λοιπόν να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη το Χιλιτίδη και να πω ότι αν η ομάδα σε κέρια σημεία δεν αποκτήσει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα την πάνε ένα κλικ παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο φέτος. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ΠΑΟΚ από τις αντίπαλες ομάδες από τη στιγμή που δεν βγάζει κάτι καινούριο είναι ήδη διαβασμένος. Άρα δεν θα περιμένουν κάτι καινούριο να δουν, δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Ήβης και ευνηδίασε κάποια πράγματα. Εάν πάμε στην πεπατημένη, οι άλλοι σε περιμένουν ήδη. Δεν είναι πεπατημένη, περπατημένη είναι. Περπατημένη, κλείσε. Επόμενη γραμμή. Τότε. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Άκου πεπατημένη. Θα αλλάξει εσύ τα ελληνικά. Περπατημένη είναι για τον κόκκινο. Καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε. Νάτος. Χαιρετώ όλη την παρέα. Έτσι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί, ναι, να κάνουν τους προπονητές, ναι, και να παρασύρουν τους οκτωρατές, αυτή την αηδία, ναι, δεν αντέχεται πλέον. Γιατί? Εσύ τέλος πάντων, Κωστή, αποτελείς μια φωτεινή εξαίρεση. Φωτεινή επειδή είμαι βαλακρός. Είναι μια φωτεινή εξαίρεση γιατί είχες πολλές επαφές με διάφορους προπονητές και τέλος πάντων εντάξει. Εμένα η ζωή μου πέρασε συζητώντας. Ο κάθε ακροατής τώρα, εντάξει, να βγαίνει και να μιλάει για συστήματα, να μιλάει για καθαρά τεχνικούς όρους. Ναι. Για όνομα του Θεού. Ναι. Για όνομα του Θεού, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ας πάρουν μια ομάδα να τους δούμε κι αυτούς που κάνουν τους προπονητές. Αυτό και αυτό. Ναι, αλλά εδώ το ποδόσφαιρο και η πολιτική, το θέατρο. Εδώ εκφέρουν νόμοι για αποφάσεις δικαστών. Δηλαδή, δούμε το... Εδώ βγαίνει μια απόφαση του δικαστή και λέει μάπας ο δικαστής. Εσύ γιατρέτε, τα κρίνετε σωστά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Μπορεί να εκφέρει ο καθένας τη γνώμη του. Όχι, να κάνει τον προπονητή και να υπησέρχεται σε αμυγός τεχνικά ζητήματα. Ναι, αλλά λίγο δύσκολο να κρατήσει τον κόσμο να μην πει την άποψή του όμως. Ναι. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Αυτή η άποψη από κάπου προωθήθηκε, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι λίγο και επίπεδο καφενείου. Ενός μέσου ακροατή που βλέπει ποδόσφαιρο, η άποψη. Πόσο χειρότερη μπορεί να είναι από του Πέτρου Μπίχου που τον έχουμε και τον έχουμε ακούσει στην ΕΡΤ, ας πούμε, και το πληρώνουμε, ας πούμε. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ποιο να? Το Πέτρο Μπίχο. Που ο κόκκινος, άμα μιλήσει για μπάλα με τον Πέτρο Μπίχο, θα τον κάνει μία ή άλλη. Στο λέω εγώ. Ο Πέτρος Μπίχος, 4 κιλά τόνους βλακείας έχει πάρει στο ποδόσφαιρο. Έκανε τον προπονητή καμιά φορά? Τον έκανε. Βοηθός προπονητού στην Κέρκυρα. Βοηθός προπονητού. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Πέτρος Μπίχος μπορεί να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, αλλά έχει μια ποδοσφαιρική εμπειρία που γνώρισε και 15 προπονητές. Σωστό. Κύριε Κώστα, άμα ακούσεις τον Νίκο τον Γκάρι τώρα για συστήματα προπονητικής, θα σε μπερδέψει και θα σε... Για ρωτά το χάσει παραγύρα σε δεν γνωρίζει τώρα. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα είναι ότι για 40 χρόνια φάγαμε στη μάπα και καταδυναστηθήκαμε από Σέρβους προπονητάς. Σήμερα ένας Σέρβος προπονητής δεν κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Ναι. Τους ξεπέρασε η εποχή. Και τώρα καταδυναστευόμαστε από μέτριους ή ήβηδες προπονητές. Ναι. Και τώρα καταδυναστευόμαστε πάντως από μέτριους. Έλληνες προπονητές ποτέ δεν είχαμε. Πώς? Έλληνες προπονητές δεν είχαμε ποτέ. Έλληνες προπονητές και αυτούς που είχαμε, ναι, δυστυχώς ο κόσμος, ναι, τους έχει πολύ περισσότερο αναλώσιμους, ναι, από ότι έχει τους ξένους. Ναι. Δηλαδή ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο Βασίλης ο Δανίλ, ο Κώστας ο Καραπατής, ο Αλέφαντος, ήταν καλοί προπονητές. Βεβαίως. Αλλά καθαρίσαν.
αμέσως με την πρώτη αποτυχία. Ενώ τον οποιοδήποτε ξένο, τα περιθώρια ανοχής είναι διπλάσια και τριπλάσια. Μιλάς για εκείνη την εποχή. Και για σήμερα ακόμη. Και για σήμερα ακόμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, τον Αναστασιάδη, τον Δερμιτζάκη, τον καθαρίσανε αμέσως. Ναι. Επειδή δεν έβαζε τον Καρσία. Ναι. Ήρθε και ο Σέφερς και εκείνος δεν έβαζε τον Καρσία. Αλλά με τον Σέφερς αντιδράσεις δεν υπήρχαν. Ναι. Το δόνι κυνηγούσανε. Ναι. Μήπως είναι έτσι. Έτσι, σωστό, έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, αυτό το πράγμα, παράκληση, ναι. Και εσύ ναι. ακόμη, ναι. που έχεις τεχνικές γνώσεις, ναι. σταμάτα με τους ακροάτες να μιλάς, να ανταλλάσσεις γνώμη για συστήματα, ρε παιδί. Ναι. Σταμάτα, έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Τι, εφόσον τα ξέρει τόσο καλά ο ακροατής, να πάρει μια ομάδα να τον δούμε. Για να τον κρίνουμε. Πόσο χειρότερος από τον Τούντορ θα είναι ο ακροατής. Καλό. Ο Τούντορ δουλεύει στην Γαλατασεράη. Ο Τούντορ έχει μούρη βλάκα. Αποκλείστηκε όμως, ε. Πάει η Γαλατασεράη. Αποκλείστηκε. Τι σημασία έχει. Δουλεύει στην Γαλατασεράη. Η Γαλατασεράη είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, πάει τελείως. Σε λίγο δεν θα είναι. Πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ έχουν και πολύ καλύτερους προπονητές. Θέλαν όταν η Γαλατασεράι έφερε τον Γερμανό τον Τέρβαλ. Μη, εντάξει. Εμείς φέρναμε. Αλλά αντάλλον. Επιτέλους, δηλαδή ειλικρινά Κώστα, περιόρισε, σε εκτιμώ αγαπάντας, περιόρισε τις συζητήσεις. Επί αμυγός τεχνικών θεμάτων με ναι. τους ακροατές. Περίορισε τα. Έφυγες, επόμενος. Ναι, μη. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα το παιχνίδι που έγινε εξής το πρωί, το απόγευμα που έγινε στην Τούμπα, το παιχνίδι με την ανόρθωση. Τι άλλο, φίλε μου, είσαι για το. Ωραία μπάλα έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ορίστε. Ωραίος ήταν ο ΠΑΟΚ. Για σένα, ρε φίλε. Για μένα. Α, μπράβο. Ένας πάρος που δεν υπάρχει. Για τον κόσμο που ήταν, είπε 200 άτομα ήταν. Δεν είχε κόσμο, ρε Νίκο. Γιατί δεν είχε. Δεν πήγανε, ρε φίλε. Τι να πάνε να κάνουν, ρε φίλε. Τι να δουν, ρε φίλε. Ναι, αλλά διαρκείας πήρανε, Νίκο. Πόσοι πήρανε. 3.500 διαρκείας πήρανε. Ναι, μήπως πήρανε οι πολιτικοί, αυτός ο κύριος Τσακαλάτος και κάτι άλλο. Λες να τα πήρε ο Τσακαλάτος να πήρε τη θέση του Τσοκατσόπουλου. Λες. Όπως ο Άκης Τσοκατσόπουλος. Έτσι είναι. Α, έτσι τα πούλησε πάλι τα διαρκείας. Ο Τσακαλώτης τα πήρε. Φίλε, δεν το ξέρω. Μα έτσι είναι, φίλε, κοντό. Δεν το ξέρω, πήρε πολλά και ο Τσακαλώτης. Έτσι είναι. Θα σε πω κάτι, φίλε μου. Γιατί αυτός μια εβδομάδα είναι εξαφανισμένο ο μεγαλομέτωχος, πάντα το μεγαλομέτωχο. Έχει αρτηριακή πίεση. Τι έχει. Ανέβηκε η πίεσή του. Ποια πίεση, είπα και πάει σε εγκεφαλικό. Όχι, μέχρι το εγκεφαλικό έχει. 25, άμα πάει 25, πάει σε εγκεφαλικό. Ελαφρό. Ελαφρό. Δεν είναι αλήθεια, ναι. Όχι πάντα. Όχι πάντα, ναι. 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 Γιατί υπάρχει προπονητή, είναι στον ΠΑΟ, φίλε μου. Καλός είναι, σέρβος, καλός. Είναι. Μοιάζει με τον Λιάνγκα λίγο, αλλά καλός είναι. Είναι. Καλός είναι, μωρέ, τι έχει. Να σου πω κάτι, μετά από την εβδομάδα που μας έρχεται, παίζει με την πρώην Μέταλλικ. Ναι. Αυτή η ομάδα που παίζει από το σωμάτιο που μιλάει, η πρώην Μέταλλικ είναι από την Ουκρανία. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Μπορεί να γίνει και μια ξένη να γίνει εκεί πέρα μέσα. Έτσι. Ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Μήπως γνωρίζετε εσείς ποιος έγινε, ποιος κάνει, πούμε, τις εκλογές του Αυγούστου στην ΕΠΟ. Θα τις πάρει ο Γραμμένος, λέει. Είπα ποιος τις πάρει. Ο Γραμμένος. Αν πάει και φύγει τη δασκή του μεγάλου αφηγούρου του Πατινάκη του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, θα το πάρει. Αλλιώς. Ποιος να πάρει, αυτό δεν μπορεί να έχει κοινωνιωμένη εφημερίδα. Εντάξει, αλλά έχει πλάτες. Ποιο πλάτη, ποιον έχει. Του Ιβάν τις πλάτες έχει. Αυτός ο κύριος που είναι με εγκεφαλικό που πήγε στην Ελλάδα. Πλάτε πάλι να το πεθάνει τον άνθρωπο. Μα εγκεφαλικό δεν έπαθε, κύριε. Όχι, ρε, δεν έπαθε εγκεφαλικό. Αφού έβγαλε το παιδί του, έβγαλε μια ανακοίνωση στο Facebook που λέει τι είναι αυτά τα κολοκύσια.
και είδε ότι ο παπάς μου είναι καλά, πλάκα κάτω η Γκαντάφη. Εγώ ουσιαστικά έπαθε εγκεφαλικό, γιατί να πει. Πάλι. Να σε πω γιατί. Γιατί το, ο Λίπος του έδωσε μια εντολή. Δεν την έκανε την εντολή. Λυπάμαι πάρα πολύ, όπως πούμε στις φυλακές του Σεπταπερίου και κάπου αλλού, γίνονται κάποιες αυτοκτονίες. Μήπως γίνει και μια αυτοκτονία. Ναι, είχε αυτοκτονίες. Επόμενη γραμμή. Είχε, ναι. Επόμενος, ναι. Άντε πάμε. Άιντε, βάι, βάι. Δεν πουλάει αυτός ο πουστής ο Μπάουκ. Δεν πουλάει. Έλα, φίλε, ναι. Δεν πουλάει. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Αυτός ο Πάοκ βογκάει, ρε. Δεν τραβάει ο Πάοκ. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, Ραντόπουλε. Καλά, ρε, φίλε. Είπαμε να μιλήσουμε για μπάλα μια φορά. Δε. Σερνόμαστε. Λέγε. Άλλο θα σου πω τώρα, δεν σ' άκουσα εγώ καθόλου. Εγώ ήρθα διακοπές. Έφυγα από Θεσσαλονίκη. Και πού ήρθα. Πού ήρθε. Στην Κο. Πού ήρθε. Στην Κο. Είπα να φύγω έτσι να αποδράσω 10 μέρες. Και διάλεξα την Κο φέτος. Φίλε, κοίταξε να δεις. Μπορείς να τις βγάλεις τσάμπα. Πας στον, θα πας σε αυτόν που έχει το ξενοδοχείο και θα πεις, ξέρεις κάτι. Θα ή φεύγω ή θα με κάνεις 30 ευρώ ή 20 ευρώ. Δεν έχουμε ρε ξενοδοχείο. Εντάξει, έχουμε σπίτι εδώ πέρα. Είχε ένα φιλαράκι εδώ πέρα και μας φιλοξενεί, αλλά. Που τραδόρασα το κόκκινο, είσαι ρε φίλε. Σε φιλοξενεί στο σπίτι. Φίλε μου, λοιπόν, τέλος πάντων, δύσκολες καταστάσεις εδώ. Και για εμάς τους τουρίστες τώρα που είμαστε εδώ, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είδαμε σκηνικά, τέλος πάντων, δύσκολα. Ναι. Δεν ξέρω αν σχολιάσατε κάτι, αν είπατε κάτι, δεν άκουσα πριν. Για το σεισμό να πούμε. Δύσκολα. Ναι, είναι δύσκολα, δύσκολες καταστάσεις. Ποια είναι η δύσκολη κατάσταση. Σιγά τη δύσκολη κατάσταση. Έγινε ένα σεισμός, πεθάναν κανένα δύο. Δύο. Όταν έγινε στη Θεσσαλονίκη, πεθάναν 50. Τι να σου πω, ήταν. Και φοβόμαστε τώρα μην έρθει κανένας μετασεισμός πάλι. Και είμαστε δύσκολα τώρα. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Υπάρχει εδώ πέρα αναστάτηση, πλοία, αεροπλάνα. Αυτά είναι δύσκολες καταστάσεις. Ρε φίλε, αφού δεν πέθανες με τον κυρίο σεισμό, τι φοβάσαι τώρα. Αυτό λένε οι φίλοι μου. Θα αποζήσαμε όλα καλά. Θα πανηγυρίζουμε. Εντάξει, θα σπάω. Τι να πει τώρα. Πολύ καλές διακοπές μπορεί να περάσεις. Πάρα πολύ καλές διακοπές. Έχουμε άλλες 5-6 μέρες εδώ τώρα. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε. Εσύ είναι 6,6 του... δεν έγινε και 8 Ρίχτερ. Δεν έγινε. Μια σκηνή στην παραλία και οι καλύτερες διακοπές. Μέρα νύχτα εκεί στην παραλία. Άμα γίνει, και στην παραλία μην νομίζεις το βράδυ εκεί πέρα που το επιχειρήσαμε να μείνουμε. Είχε περίεργες καταστάσεις, είχε παράξενα κρούσματα και στην παραλία. Εκεί στην Κο δεν μου λες τι τουρισμό έχει οι Έλληνες. Ξένα, κοίτα, ρούσα. Το βράδυ έχει κατά κύριο λόγο Άγγλους. Άγγλους. Έχει Νορβηγούς, Σουηδούς, γενικά Σκανδιναβία πάρα πολύ. Ναι. Έλληνες δεν είδα καθόλου, είδα μόνο τους ντόπιους δηλαδή. Ναι. Είδα τους ντόπιους και από εκεί πέρα Έλληνες τουρίστες. Τους ντόπιους. Σαν και εμάς, ναι, σαν και εμάς από Θεσσαλονίκη π.χ. που ήρθαμε, δεν πολύ σπάνιο να δεις πολύ λίγους. Στην τηλεόραση σήμερα είπαν ότι ήταν, είναι 200.000 οι τουρίστες, αντί οι Έλληνες να είναι 50.000 και πολλούς του λέω δηλαδή. Άρα ο ξένος, ο τουρίστας, ο Σκανδιναβός, ο Βορειοευρωπαίος δηλαδή. Μόνο. Τι να σου πω ρε φίλε. Μόνο. Μάλιστα. Οι νεκροί στο σημείο που έγινε σε εκείνη την πλατεία Εξάρχεια που λένε δηλαδή εδώ πέρα, ναι. Είναι μια περιοχή στην οποία μέχρι και οι σερβιτόροι να φανταστείς είναι ξένοι. Δεν έχει σερβιτόρους Έλληνες. Άρα σκέψου λίγο μόνο αυτό. Έφυγες. Να είσαι καλά. Επόμενος. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Άντε πάρε Δευτέρα. Τελείωνε. Πάμε. Έλα. Καλησπέρα και προλίγου. Δεν μου λες αυτός προλίγου που μιλούσε ο Νίκος. Αυτός είναι ο προσωπικός γιατρός του Σαββίδη. Ποιος Νίκος. Ένας αυτός που μιλούσε που έτσι πάθα κεφαλικό και τα λοιπά. Α. Είναι ο υπαρχηγός της σειράς 4. Όχι, γιατί πολλά ξέρει, ας πούμε, και είναι παοξής αυτός. Αυτός μαζί με τον Μανάβη ήταν η αιτία που γίνατε καμιά 100.000 παοξίδες. Γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ τότε σκότωνε κόσμο, βαρούσε, έκλεβε, έκανε μια τούμπα με τις κοτρώνες. Με λίγο σεβασμό, γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ από το λαό έκανε οπαδούς. Όχι από τα αθλήματα που πήρε και από την αδικία. Και τώρα πήρε απόφαση ότι πρέπει να τους κάνουμε λιγότερο τους τέτοιους, ξέρω εγώ, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γι' αυτό μιλάει έτσι. Ρε εσύ, αυτός όταν ήταν στη θύρα 4, ο ΠΑΟΚ είχε έδρα.
Δεν πήγαιναν οι γκόμενες με τα μπούτια απ' έξω, βαμμένες να πούμε και με το κραγιόν κάργα και να μυρίζει σερβιετήλα να πούμε η Τούμπα. Όταν πήγαινε αυτό στην Τούμπα και βαρούσε φάπες στους παοξίδες που δεν φωνάζανε. Ωραία. Τώρα κάτι 60-50 πενιντάριδες παοξίδες έχουν φάει φάπες από τον Νικόλα. Ωραία, και τι, έχει το δικαίωμα να βγαίνει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Ναι, έχει δικαίωμα να βγαίνει, γιατί όταν κλέβατε στην Εθνική Οδό τους εστιατόρες δεν είχε δικαίωμα τότε. Τώρα σε πείραξε με να έχει δικαίωμα. Όταν πήγαινε στη θύρα 3 και την καταλάμβανε και εσύ τώρα είσαι περήφανος παοξής που έκανε κατάληψη στη θύρα 3. Έχει κάνει εσύ κατάληψη πουθενά. Εσύ στο Καφτατζόγλιο δεν πας γιατί σε απαγάγουν οι Ηρακλήδεις. Για λέγε να σε κολλήσω τώρα λίγο. Νέο παοξίες είναι να πούμε. Εγώ πήγα στο Καφτατζόγλιο στους επίσημους και εκείνη ήταν χειρότερη. Εσύ πήγες στους επίσημους με το κασκόλ στην Κολότσεπη. Δεν μπορείς να πας στο Καφτατζόγλιο. Αυτό έπαιρνε στο Καφτατζόγλιο με άλλους 10.000 Ινδιάνους και έπαιρνε τη θύρα 13 και έκανε πλάκα. Εσύ. Αν πας έξω από το Καφτατζόγλιο, θα σε ψάχνει Νικολούλη. Διάλειμμα. Άντε νέο παοξί τώρα. Αυτός και αυτός. Άντε. Βγαίνει ο Νικόλας και μιλάει. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι 65 χρονών, 67. Τι τα αφήνεις και μιλάει. Όταν τρώγατε τις φάπες στη θύρα 4, όταν δεν μπορούσε να τα κάνετε κερκίδα και σας σήκωνε απάνω. Καλά ήταν ο Νικόλας τότε. Ο λαός του ΠΑΟΚ, η βία και τα ταξίδια. Ο Νικόλας ήταν στη βία και στα ταξίδια. Τώρα δεν σας κάνει, ε. Επειδή τα λέει λίγο παράξενα. Έχει δικαίωμα να βγαίνει. CA. Μπαίνανε στο Καφτατζόγλιο 15.000 καρνίβαλοι Ινδιάνοι με κάτι κάκαδα σαν κοτρώνες να πούμε. Και τα νύχια άκοπα σαν φωνικά όπλα. Και τώρα πας στο Καφτατζόγλιο και σε απαγάγει ο Σαλάμης και ο Κασέρης, να πούμε. Τότε πηγαίναμε να δούμε τον Χατζηπαναγή εμείς. Γι' αυτό και γεμίζαμε και τον Καφτατζόγλιο. Για πάνε τώρα το γεμίζει. Τώρα τι πάμε να δούμε, δεν έχει κανένα παίξει. Σε ψάχνει Νικολούρη και ο Χαρθαβέλα. Έτσι, μπράβο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ο Νικόλας Ρελακαμά είναι σαν το Βοσκόπουλο στα νιάτα του, με λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Με σουρανούσε, λέει, τώρα κουρκούτιασε. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Προχθές ο Βοσκόπουλος με καρκίνο στο πνεύμα να αφαίρεσε ολικό στα 77 του, πήγε και έκανε συναυλία. Αυτά για αυτούς που βγαίνουν 45 χρονών σύνταξη. Δεν λέω για σένα. Όχι, γιατί κάμιλα. Καλημέρα, ναι. Μπράβο στον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Κωστή. Έλα, φίλε. Λοιπόν, Κωστή, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Αλλά από εκεί και πέρα να πούμε, όταν λες ότι να πούμε να ακούμε τις παπαριές που λέει αυτή τη στιγμή να πούμε ο Νικόλας, αυτό έχει διαφορά. Δηλαδή πριν από 100 και τι να κάνω, δηλαδή να τον διώξω να πούμε. Όχι, δεν σου δηλαδή χθες βγήκε ο Μήτογλου στην Ε3 με κάτι μάγουλα και έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε, ρε Μήτογλου, εσύ έπαιζες πριν 30 χρόνια τώρα να μην σε βγάλω να μιλήσεις. Όχι, δεν σου είπα να μην τον αφήνεις να μιλήσει, αλλά τουλάχιστον μην μας λες να πούμε αυτό που λες. Τι λέω. Αγόρι μου, όταν παίρνει ο Νικόλας και λέει να αφήνεις να τελειώσει. Άμα πάρω εγώ και πω ότι ξέρω εγώ ο τάδε να πούμε είναι αυτό, κατευθείαν ο Χιλιτήρης θα με κλείσει. Το ίδιο είσαι εσύ με τον Νικόλα. Ο Νικόλας γαλούχησε γενιές παοξίδων. Ναι, και τι σημασία έχει αυτό δηλαδή. Ο Χιλιτήρης θα σε κλείσει άμα πεις κάτι μηνύσιμο. Έτοιμος είναι, το δάχτυλο το έχει εκεί. Τι. Να προσκυνήσουμε τον Νικόλα, θες δηλαδή. Δεν τον προσκυνούσατε όταν σας έρχεται τις φάπες στη θύρα 4. Ναι, σε μένα δεν είναι τίποτα γιατί εγώ είμαι αρκετά μικρότερος να πούμε από τον Νικόλα, έτσι. Είμαι ναι. 47. Ναι. Σε μένα δεν έδινε τίποτα να πούμε. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβες. Και πολλές φορές να πούμε, ναι, λες, γιατί ίσως και δεν ήσουν και στην 4 και τα λοιπά. Ο Νικόλας πολλές φορές έλεγε κάτι, για παράδειγμα ένα χιονόνερο στη Δόξα Δράμας, Δόξα Δράμας πάω 0-2, αν το θυμάσαι. Ήμουνα. Είμαι 15 χρόνια. Ήμουνα το 1990. Ναι, και ρίχνει το χιονόνερο και κάποια στιγμή σηκώνει τον Νικόλας και λέει και τώρα παλικάρια βγάλουν τις φανέλες. Και όλοι ξύνανε τα παφτά τους να πούμε. Ευχαριστώ, αυτό δεν να μπορείτε πω. Να λέτε και να επικαλείστε τη βία. Ναι. Τη βία, την Τούμπα, το Πινατούμπο, το Βεζούβιο και να λέτε τώρα τι τα βγάζει τα Νικόλα. Αυτό μπορεί να είναι από άλλους. Να τον βγάζεις, να τον ακούσεις τον Νικόλα. Δεν τον βγάζω. Αλλά μην μας λες τουλάχιστον να τον σέβεστε αυτό όταν αυτός έκανε εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει τι έκανε. Ενδιαφέρει. Άμα δεν ήταν ο Νικόλας με το μανάβι. Ναι.
Δεν θα ήσασταν ένα εκατομμύριο σε όλη τη γη. Θα ήμασταν 300.000. Θα ήσασταν 300.000 και θα βοράγατε παπιών. 300. Και αυτοί που είναι παοξίδες και πάλι παοξίδες. Και ο Παοκιτούμπα χάλασε ο Ζαγοράκης όταν πλακώσαν οι γκόμενες να μυρίσουν την αδρεναλίνη. Άντε μπράβο. Και την τετοστερόνη. Είτε υπήρχε Νικόλας είτε όχι, οι 200.000, οι 100.000, οι 50.000 παοξίδες θα υπήρχαν. Είσαι ασεβής στο οργανωμένο οπαδικό βίαιο και πρωτοποριακό οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι καθόλου ασεβής. Είσαι νεοπαοξής, γι' αυτό τα λες. Σε αντίστοιχη περίπτωση, αγορίνα μου, αν τα έλεγε κάποιος κάποιος... Και αν δεν ερχόταν οι γκρόμπαροι κάτω, ακόμα ξύλο θα τρώγατε από τους αεξίδες. Καλά που ήταν οι Σέρβοι. Άντε μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή όμως εσύ πολλές φορές το λες αυτό που γίνεται κάτι... Φέρατε τους Σέρβους να κάνετε κερκίδα. Θα σας πλακώνανε στις μάπες οι αεξίδες. Οι Σέρβοι καθαρίσανε. Άντε μπράβο. Νεοπαοξίες εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή, συγχύστηκα. Ανακαθείτε από εκεί. Σεβασμός. Στο Βόλο, ναι, ήμουν στο Βόλο. Κερκιδάρα πάω. Και μισή ξένη. Πάει ο Έλληνας με βούτυρο και μαρμελάδα. Τη γιαγιά Ντακ. Έλα ρε φίλε. Ναι. Μάλιστα. Είπαμε καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα το παιχνίδι του. Ναι, το είδαμε, το είδαμε, το είδαμε. Έτσι, 2-0. Ναι. Βγήκε ο Στανόγιβιτς και είπε ότι θέλουμε ακόμα 2-3 παίχτες. Ναι. Και σε λίγες μέρες είναι το παιχνίδι με την Donetsk. Μάλιστα. Θα μπορέσει να τα απεξέλθει η ομάδα, γιατί μέσα αυτό το διάστημα είναι δύσκολο να πάρει αυτούς τους 2-3 παίχτες που θέλει. Ναι, δεν νομίζω να τους είπε για τους 2-3 παίχτες για αυτό το μάτς. Θέλει 2-3 παίχτες για να... 2-3 παίχτες για το πρωτάθλημα. Αυτή την ομάδα. Πρωτάθλημα και Ευρώπη, και... όχι για το, όχι για αυτό. Το αυριανό μάτς. Δεν είπε γι' αυτό. Νομίζω ότι έχει κάνει δήλωση και είπε είμαστε με τον Μακ και τον Ρέις πλήρης για το παιχνίδι με αυτή την ομάδα, την Ουκρανία. Την Donetsk, την Olympic Donetsk. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πώς? Την Olympic Donetsk. Ναι. Ο προπονητής είπε με αυτούς τους παίκτες του περνάω. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Απλά αυτή τη στιγμή βγαίνει ένας Ιβάν, ναι, και ένας Μελισανίδης που ο Μελισανίδης για μένα έχει στέξει μια καλύτερη ομάδα φέτος με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει, ναι, και ζητάνε και δύο πρωτάθλημα. Ναι. Συμφωνώ ότι θέλουν και οι δύο να έχουν το κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μπορούν να τα απεξέλθουν μπροστά τους μεγαλύτερους και συγκεκριμένα... Άμα πάρετε τη διαιτησία και τον Καραμελίδη τον κάνετε εγκόμενό σας, φίλο σας, και τον Κίσα και τους άλλους και σφυρίζουν εσάς, το παίρνετε με αυτούς τους παίκτες? Περίμενε, στο θέσμα. Το παίρνετε? Είμαι Παναθηναϊκός. Α, συγγνώμη. Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι, δεν είμαι γαύρος. Συγγνώμη, είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. Και σου λέω απλά το εξής. Η ομάδα που έχω φέτος με τον προπονητή που έχω πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά, αλλά όχι για πρωτάθλημα. Γιατί λόγω Ολυμπιακού, από εκεί και πέρα μπορεί. Εσύ θα παλέψεις με τον Ατρόμητο Απρίλιο μήνα Πάσχα, ποιος θα βγει πέμπτος. Και τον Πανιόνιο. Να μπράβο. Όχι, όχι, όχι. Έχω πολύ καλό προπονητή. Έχεις καλό προπονητή. Αλλά δεν έχεις μπέ. Αλλά έχεις ένα ρόστερ. Να σου πω τι είναι το ρόστερ. Ναι. Πόσο ετών είσαι? Είμαι 25 ετών. Άκουσε με. Εγώ έχω ένα Κόρντομα με 180.000 χιλιόμετρα. Άμα πάω στην Καβάλα και στην Ξάνθη και το φουλάρω με 170, θα πάω μια, θα πάω δυο, την τρίτη θα χτυπήσω μπιέλα. Η καδένα θα πάει κατά διαόλου. Που σημαίνει ότι ο Ζουνίδης το μέτριο αμάξι που έχει το πατάει πολύ τον γκάζι. Ανεβάζει 10 ψηλά, χάνει την μπάλα, τρέχει πίσω. Άμα δεν πάθει θλάσιο 10 μέχρι το Χριστούγεννα, εμένα να μην με λένε Ραπτόπουλο, σου λέω εγώ. Ναι, συμφωνώ ότι δεν θα τα βγάλει όλα. Χρειάζεται και άλλους παίκτες. Δεν μπορεί να τη βγάλει έτσι 4-4-2 ο Παναθηναϊκούλης. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ αλλού ήθελα να σε πάρω. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Ο Μελισανίδης και ο Ιβάν που βγήκαν και είπαν ότι θέλω πρωτάθλημα μπορούν. Με τα ρόστερ που έχουν ενάντια στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός σαν Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει την υπερομάδα, έχει όμως άλλα πράγματα μαζί του. Έχει άλλα πράγματα υπέρ. Αυτό ρωτάω. Θα φανεί. Τα λέμε. Μπορούνε. Πιστεύω επόμενη γραμμή. Δύο θα κοντράρουνε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εδώ με ένα μπλάς. Με σένα μιλάω, φίλε. Λοιπόν, ραπτό που λέω. Μάλιστα. Εγώ είμαι 65 χρονών. Έχεις φάει ξύλο από τον Νικόλα, εσύ. Άκουσε με, ρε, σταμάτα, ρε. Έχεις φάει κατραπακιά, εσύ, Νικόλα.
Θα με ακούσεις και θα μιλήσεις. Μη, χαλάρωσε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Κλείσει καμιά αρτηρία. Άκουσε με λίγο. Εάν δεν ήταν ο Νικόλας εκείνη την εποχή, σε πληροφορώ ότι η Τούμπα από τότε θα μπήρει σε σερβιέτα και δεν θα μπήρει σε τρίφυλλο. Άκουσες. Εγώ τι είπα. Λοιπόν, το ίδιο λέμε. Αυτό που σου λέω, όχι. Δηλαδή εσύ τι προτιμάς, να μυρίζει τρίφυλλο ή Τούμπα και να μπήρει σε σερβιέτα. Τρίφυλλο. Τρίφυλλο. Ναι. Ωραίος είσαι, αλλά πρόσεξε, θα ακούνε καρμπάκα να είμαι και καινούργιοι παόξενες, εντάξει. Εσύ τι είσαι, καινούριος. Ακούσεις, σου λέω, θα ακούνε και καινούργιοι παόξενες. Ναι, και. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, και. Μην κρατάς ένα μικρόφωνο και κάνεις τις μαλακίες σου τώρα. Χαλάρωσε, μη μου πάθεις κανένα έφραγμα στα 65 και το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Να κλείσει καμιά αρτηρία. Έτσι. Γιατί τα τρίφυλλα που μύρισες εσύ στην Τούμπα μπορεί να σου κλείσαν την αρτηρία προώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε τώρα που μου γίνες πολιτισμένος με το πρώτο έμφραγμα 65 χρονών καρνίβαλε. Λέγε φίλε, ναι. Με τα βρώμικα, τα άρβυλα και τα κάρκαδα τώρα που μου γίνες πολιτισμένος. Αναχαθείς. Λέγε φίλε, ναι. Μα το ίδιο πράγμα λέγαμε. Αλαντάλλον ο φίλος. Την Άμστελ, φίλε. Και ζάμπι μη βάζεις μέσα να πω όταν την πίνεις. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μέχρι να το πεις το άλλο θα πάει καλημέρα. Έλα, Κώστα. Ναι, άντε πάμε. Έλα, Παοκτσής από Πολύχνη είμαι. Καλώς τον. Είμαι εδώ πέρα, κάθομαι με ένα φίλο Αεκτσής αυτός. Ναι. Κοπανάτικά μου αρχή το, ε. Ναι. Εντάξει, ήρεμα, λίγο κρασάκι και περνάει η ώρα. Αχλάδι, ντομάτα, πώς το λένε, τι. Όχι, σαγκρία, με σαγκρία. Μήλο. Πρόσεξε, γιατί αυτή βαράει, εδώ παίρνεις γαμπάρι να πούμε. Ναι. Εντάξει, αντέχουμε ακόμα. Μπράβο. Είμαστε εδώ πέρα, καθόμασταν, βλέπαμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα και την ΑΕΚ. Ναι. Έχουμε τώρα, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα και οι δύο απορούμε τώρα. Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτός που θα πάρει τον Καραμελίδη και θα τον κάνει φίλο του. Δεν ξέρω, εγώ σε ακούω καθημερινά τώρα. Ο Σαββίδης μια πίεση έχει, μια ο άλλος τσιγκούνης δεν βάζει λεφτά, πάλι ο Γάβρος θα το πάρει. Βαρεθήκαμε. Ας το πάρει. Άμα είναι πιο καλός, ας το πάρει. Ας το πάρει, δεν γίνεται. Θα χαρούμε κι εμείς τώρα. Πήρατε ένα κύπελο, χαρήκατε. Δύο μέτρο ψάχνει. Με ένα κύπελο, μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, ρε Κώστα, δεν γίνεται. Γιατί. Φωνάξτε τον πρόεδρο, αφού έχετε πλακώσει τη σαγκριά εκεί. Πριν 30 χρόνια θα ήσασταν έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και θα φωνάζετε. Τώρα, τώρα πήρε σαγκριά να πούμε. Ο άλλος πήγε 65, τι να κάνω. Πήγε και ένας κόλκας εκεί, ο Γρηγοριάδης δεξιά-αριστερά και είπαν εκεί πέντε πράγματα για το center back. Ψελίσανε λίγο κτλ. Οι άνθρωποι. Εντάξει, καλά είναι. Τι φοβούνται, μην φύγει ο Σαββίδης. Πού να τολμήσουν να πούν θέλω μεταγραφές. Τολμάτε να πει. Εγώ είμαι από τη νέα φουρνιά του ΠΑΟΚ. Τώρα 19 έκλεισα. Wow. Οπότε δεν τα προλάβα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ με το Σαββίδη ως μεγάλο μέτοχο και πρόεδρο. Τίμιο ΠΑΟΚ, νοικοκύρη ΠΑΟΚ, ωραίο. Έτσι, έτσι. Έτσι. Και να, τώρα εγώ σε απαγωγήσεις έχω όραμα. Να κάτσε, σε δώσω και τον ΑΕΚΤΗ να σου πει και τα δικά του. Ναι. Έλα Κωστά. Καλώς τον. Καλησπέρα, τι γίνεται. Μια χαρά εσύ. Καλά όλα, πάμε για πρωτάθλημα. Να πάτε. Πάμε για πρωτάθλημα, για Αγίες Σοφιές και... Ναι. Και μετά League. Το τρίτο ποτήρι σαγκριά μπορεί να πας και για Champions League. Και για το Βόσπορο. Και για το Βόσπορο, έτσι, σωστό. Ποια σαγκριά τώρα, έχει καλές μεταγραφές κάναμε, γήπεδο θα γίνει, τι όλα... Ναι. Όλα καλά πάνω τώρα. Μάλιστα. Center for ποιον έχει ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα, μόνο εκεί έχουμε το Λιβάδια, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Το Λιβάδια έχει. Αυτός δεν παίζει καλά. Αυτός... Τώρα δεν ξέρω, δεν στρίβει εύκολα, δεν το βλέπω να βγάζει τη χρονιά. Ναι. Ο Αλμέιδα πρέπει να τρέχει πιο πολύ από αυτόν. Αραβίδη θα λέτε και θα κλαίτε που φαίνεται. Αραβίδη, άμα λέμε και κλαίμε. Έτσι άμα φαίνεται. Φέρει Αραούχο, κάτι γίνεται. Αραούχο. Αραούχο δεν ο Αραούχο έφυγε. Θέλει και. Δέκα ναι. Καλά λέει ο Βέλης. Βέβαια. Οπότε πάλι για Ολυμπιακό το κόβω. Θα δούμε. Θα δούμε. Έλα, για πάρε και τον τελευταίο. Άντε φύγε ρε φίλε, πάμε. Έλα, έλα, έχουμε... Θα κάνουμε τώρα τη σαγκριά, θα κάνουμε το αχλάδι, θα κάνουμε. Πάμε επόμενο εκεί. Ούστη προδότη Γιαννάκη Παναγιώτη, δεν σε θέλουμε ούτε στην κηδεία μας, τον Μπούλο. Λέει ένας σωστός Αριανός. Έλα φίλε, επόμενη γραμμή. Ο 188. Έλα φίλε, σε ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε.
Αργιανός, είμαι λίγο να πρωτοτυπήσω. Να πρωτοτυπήσει, βέβαια. Καταρχήν, ο μοναδικός που μπορεί να κρατήσει αυτή τη, να πει στο φίλο που έστειλε το μήνυμα, ο μοναδικός που μπορεί να κρατήσει αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τμήμα του μπάσκετ είναι ο Γιαννάκης. Δούριος ύπος είναι. Είναι η μοναδική, είναι μοναδική ελπίδα για να κρατήσει η κατάσταση αυτή που επικρατεί στο τμήμα. Μπορεί να είναι η χημειοθεραπεία η κακή, ο Γιαννάκης. Εγώ, το βλέπω, εγώ το βλέπω αρνητικά. Επειδή δεν είμαι μικρός ηλικία, είμαι στα 43. Α, ωραίο. Λίγο. Ναι. Και θυμάμαι καλά το Γιαννάκη, ας πούμε, ότι εντάξει, φυσικά το θέμα ήταν ότι ο Γιαννάκης αγαπούσε τα χρήματα, ας πούμε, και... Ξέρεις κανένα τα μισή, δηλαδή. Όχι, απλά υπήρξαν και παίχτες στον Άρη. Όπως? Που και χάρισαν λεφτά. Ναι. Και παίξανε για τη φανέλα και πήραν και κύπελα, ας πούμε, απλήρωτη. Κοίταξε, από ό,τι έμαθα εγώ από το ρεπορτάζ, ο Γιαννάκης, επειδή είναι τσιγκουναράς και όπως το είπες, έχει πιστεί από το Λάσκαρη ότι υπάρχει ένας ο οποίος θα δώσει μεγάλη χορηγία, χορηγός, και έτσι θα μείνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ελπίζω και το ότι είναι σε απραξία και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Γιαννάκη να ανανεωθεί προπονητικά. Ο Γιαννάκης θέλει να πάει στον Άρη, σου λέει να κάτσω 2-3 μήνες, 4, άμα μπορέσω. Και άμα δεν πάνε τα οικονομικά καλά, έκανα το κομμάτι μου, φεύγω, πάω στην ΑΕΚ, ανεβαίνω και κάνω. Μα κανείς, σε χρησιμοποιεί κανείς. Δηλαδή, σε χρησιμοποιεί δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, πώς να σου το πω, συμφεροντολογικά. Αυτό που λέει, αυτός που σου λέει το μήνυμα καταρχήν. Ο 188, ναι. Ναι, αυτός ο 188, να του απαντήσω ότι τη δεδομένη στιγμή και σαν προσωπικότητα για να μπορεί να βοηθήσει και να φέρει κάποιο παίχτη. Άλλο να έχει τον πρίφτη προπονητή στο πάγκο και άλλο τον Γιαννάκη. Αυτή, σε αυτή την κατάσταση που είσαι τώρα, γιατί πριν ένα ναι, χρόνο. Ναι, στάσου να καταλάβω εγώ γιατί εσύ είσαι μπασκετικός και είσαι αργιανός και το ξέρεις καλύτερα. Δεν είμαι μπασκετικός. Ναι, είσαι αργιανός. Ναι, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή ο Γιαννάκης τι θα κάνει. Ο Γιαννάκης θα μπορεί. Τι θα κάνει δηλαδή. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα αναμφισβήτητα στο θέμα. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Τι θα προσφέρει μεγάλη προσωπικότητα. Πρακτικά. Πιστεύω ότι μπορεί να φέρει κάποιες παίχτες οι οποίοι ας πούμε... Όλοι οι παίχτες θέλουν χρήματα φίλε. Ναι, αν δεν έχεις budget μεγάλο και η προσωπικότητα θα το φέρεις αλλά ναι. Δεν, ουσιαστικά θα προσπαθήσει να βγάλει ψυχή. Οι πιο πολλοί παίχτες θέλουν λεφτά όμως. Φίλε μου, τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, ακόμα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κατεβάσει το budget, δεν ήταν όπως παλιά. Δεν νομίζω, ναι. Ακόμα καλούς παίχτες φέρνουν. Έχει καλούς παίχτες, αλλά δεν έχει τους παίχτες του παρελθόντος. Θυμάσαι τι είχε φέρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τι φοβάμαι φύση. Ότι θα με πεις αν είμαστε καλά σε τρεις μήνες. Κορυφαίους είχαν φέρει, εντάξει. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είχαν φέρει. Κοιμηθήκαμε με τον Γιαννάκη. Θα περάσουν 100 μέρες και θα πεις κοιμηθήκαμε με τον Γιαννάκη. Έκανε το δούριο ύπο του Λάσκαρη. Και τι να κάνεις τώρα. Με εκείνη η μαγκιά. Τι να κάνεις τώρα, αφού δεν υπάρχει άλλη διάδοση κατάσταση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Άντε έφυγε ο Καρυπίδης. Κουράγιο και υπομονή, τίποτα άλλο. Ποιος θα έρθει. Άντε, εσύ που είσαι και λίγο ακούς πέντε πράγματα παραπάνω, ρε Ραπτόπουλε, πες μου, υπάρχει μια διάδοση κατάσταση. Μόνο πολιτικό μέσο, πολιτικό όπως το λένε. Από τη Νέα Δημοκρατία κιόλας, μόνο έτσι. Ραπτόπουλε, ναι. Δεν κουνιέται φίλο οικονομικά. Ναι. Κάποτε, ας πούμε, η Τηλινέως, ο Κοντομινάς και ο Πατατούδης πήραν κάποια πράγματα για να αναλάβουν τον Άρη. Ο Κοντομινάς είχε αναλάβει τον Άρη για να ανεβεί στο χρηματιστήριο. Έτσι. Και σου λέω τώρα εγώ, υπάρχει κάτι, υπάρχει μια αιτία ώστε να πάρει κάποιος για τους ίδιους λόγους να πάρει μια ΠΑΕ, μια ΚΑΕ. Όχι, δεν υπάρχει. Τότε γιατί να πάρουν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Σαββίδης δικτυώθηκε, πήρε κάποια ξαναδοχεία, κάποια πράγματα. Εντάξει, μαγιά του, μπράβο τον άνθρωπο, επιχειρηματίας είναι. Αλλά από εκεί πέρα, γιατί να πάρει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ Άρης, ξέρω εγώ τον Ηρακλή, για ποιο. Ούτως ή άλλως βλέπεις και ότι ο κόσμος πλέον με τα προβλήματα που έχει δεν πηγαίνει στο γήπεδο αυτό. Δεν υπάρχουν λαϊκές βάσεις, δεν υπάρχουν μάζες, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ρευστό. Πες ότι ο Ηρακλής πέφτει τώρα, έτσι. Β' Εθνική έπεσε. Και το δίνω Παπαθανασάκη σε ένα ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να πάει ένας Ηρακλειδέας να τον πάρει ένα ευρώ χρεωμένο και να την παλέψει με τον κόσμο του Ηρακλή. Τίμια. Δύσκολα, όχι και κόσμο να έχει τα 4 εκατομμύρια μέσα. Κάτι άλλο ήθελα να σε πω τώρα. Θέλω να μου πεις λίγο για τον Άρη τι παίζει στο ποδόσφαιρο, επειδή σε έχω ξαναπάρει με σεζόν. Κοίταξε. Ο Καρυπίδης με τον Μυροφορίδη είναι από τις νύχτες γάμου. Που την πρώτη εβδομάδα
Παίρνει διαζύγιο την 8η μέρα, να πούμε. Δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Άλλο παίχτη ο ένας, άλλο παίχτη ο άλλος. Ξένους θα φέρω Καρυπίδης. Έλληνες θέλει από τη Βέρεια. Προκαταβολές δεν υπάρχουν. Τι να τραβήξει αυτό το πράγμα. Πώς δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Με τον Τάτο τι γίνεται με αυτό που λέω. Ο Τάτο έχει ψοφήσει την πείνα. Έχει γίνει σαν άστεχος. Θα πάει λέει Β' Εθνική Τουρκίας. Πάρει κανένα κατοστάρι. Θα τη βγάλει. Τι θα κάνει και ο Τάτος. Οικογένεια έχει, παιδί έχει. Παντρεύτηκε, έκανε υποχρεώσεις. Τι θα κάνει, θα περιμένει τον Καρυπίδη. Τώρα με αυτό που λέει, όσον αφορά τον Νικόλα, επειδή έκαναμε παρέα με καλά παοξάκια. Ναι. Δεν γίνανε παοξίδες λόγω του Νικόλα φιλαράκι. Όχι, λόγω της νοοτροπίας του Νικόλα γίνανε παοξίδες. Ποιας νοοτροπίας. Κλέβανε τα εστιατόρια, φέρνανε τους αντιπάλους. Περίμενε τώρα. Μπούκα στον πρόεδρο. Τι γίνανε δηλαδή. Ραπτόπουλε, δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Εσύ που έχεις παίξει ας πούμε στις ακαδημίες και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θυμάμαι. Για εκείνη την νοοτροπία. Εγώ τον Νικόλα τον είχα έβαλα δύο χρόνια. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Για την νοοτροπία του Νικόλα έγινε ο ΠΑΟΞΙΣ. ΠΑΟΞΙΣ. Επειδή ΠΑΟΞΙΣ, πήγαινε και κάνε τραμπουκισμούς. Ο ΠΑΟΞΙΣ έγινε ΠΑΟΞΙΣ από τον Τραμπούκο. Όχι από την ομάδα. Ναι, τον Τραμπούκο πού. Στα πιτσιρικιά. Στα φυτόρια ξέρω εγώ των ομάδων. Γιατί τα έκανε αυτά. Τραμπούκο στο Καφτατζόγλιο. Τραμπούκο στο Καριλάου. Τραμπούκο στην Εθνική Οδό. Τραμπούκο στον Επόπτη. Τραμπούκο στον Πέκτη. Έξω από τον κήπεδο. Έτσι μεγάλωσε ο ΠΑΟΞΙΣ. Δεν μεγάλωσε με τις σερβιέτες που πάνε τώρα στη θύρα 4 και στη θύρα 5. Στη θύρα 4 ευτυχώς δεν πάνε. Πάνε στα επίσημα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν καλά λάνια ΠΑΟΞΙΣ. Ναι, το πήγαν 60 χρονών. Πάει, τελειώσαν. Κανείς δεν έγινε λόγω Νικόλα από εκείνα τα αλάνια που είχε το T4. Άστο. Ναι. Τέλος πάντων. Ένα μέρος της 4 ήταν και ο Νικόλας όμως. Δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε τώρα. Εντάξει, κάποιος πρέπει να κάνει κερκίδα, ρε Σιραπτόπουλε. Τι να κάνει. Έκανε κερκίδα. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Και όποιος δεν φόραζε έτρωγε ξύλο. Ψέματα είναι. Φάπες έτρωγε. Τέλος πάντων. Για πάνε στη θύρα 4. Για πάνε στη θύρα 4 το 1980. Και να πει στον Νικόλα, αν κάτσε κάτω, ρε άπλητε. Ξέρεις τι ξυλοδάντρωγες. Αρχηγός ήταν. Μετά τον αρχηγό ήταν αυτός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα αλλάξω την ιστορία εγώ τώρα. Θα τα πούμε μια μέρα κατηδίαν στην Αθέων, εκεί που είχαμε βρεθεί τελευταία. Ναι. Θα πάμε στην Αθέων. Να πυγμαχίσουμε κιόλας. Έτσι. Άρα, γάτα, εισάτε. Κλείσε, τα λέμε. Άρα, επόμενη γραμμή. Γιατρέ, λέγε. Όλα καλά. Όλα καλά. Βαίνει, υπέροχα. Υπέροχα. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, ναι. Κωστή. Ναι, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απολωνιστής. Απολωνιστής. Ναι. Αθηνών. Αθηνών. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέμα έχουμε. Ναι. Προχθές που έλειπες. Ναι. Κάνανε τα παιδιά τα υπόλοιπα. Έτσι, τα υπόλοιπα. Το team το δικό μου. Το δικό σου. Οι άνθρωποι μου. Ναι. Μπράβο. Είναι λοιπόν ένας Αριανός εκεί πιτσιρικάς, ο οποίος κάθε φορά... Ο Χατζινάκος. Δεν ξέρω πώς τον λένε. Ναι. Όχι το παλικάρι που έχει συνέχεια, ένας άλλος. Ναι. Πιτσιρικάς. Η Σμύρνη τη χάρπαστη και η Σμύρνη το Χατζινάκο λέει, ασούμε. Έλεγε και ασούμε. Ναι, ναι. Α, ο Χατζινάκος. Η Σμύρνη με τη Λαμία. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επειδή έχω στενοχωρηθεί, εξήγησε τον πιτσιρικά πρώτον ότι η Σμύρνη, ο Απόλλωνας δηλαδή, δεν είναι τη χάρπαστος. Ότι έχει παίξει 40 χρόνια αλφαεθνική, ότι έχει βγάλει παιχταράδες και ότι έχει μεγάλη ιστορία. Μπορεί να μην έχουμε τον πολύ κόσμο, αλλά όσοι είναι απολωνιστές είναι Απόλλων μόνο, τίποτα άλλο. Δεν είμαστε ούτε Βάζελοι, ούτε Γαύροι, ούτε Χανούμια. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν να μιλάνε έτσι για μας. Τώρα από εκεί και πέρα το παλικάρι, αν το έχει πειράξει η Γάμα και η Β' Εθνική. Τον πείραξε, δεν τον πείραξε. Ζαντάν για το στομάχι. Ξέρω και εγώ τις έχω φάει στη μάπα τις κατηγορίες αυτές και, και ξέρω. Απλά εσείς οι μεγαλύτεροι, πέστε τους δύο πράγματα γιατί δεν είναι έτσι. Ο Απόλλωνας έχει μεγάλη ιστορία, παιδιά. Δεν είναι ούτε τη χάρπαστος, ούτε Λαμία. Αυτά. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Επόμενος φίλος και τελευταίος. Πάμε. Έλα φίλε. Πάμε. Με ακούς? Σε ακούω. Άκουρε αυτό που λέει. Ναι. Πώς και σε έπιασε τώρα, έχω πολλή ώρα να πάρω. Άκου. Ναι. Ναι. Ραπτόπουλε. Είπαμε ναι. Είσαι ντερβίσεις και ωραίος και τους τρατσάλεις. Τους τρατσάρω, ναι. Ακούω διπλά τα ακούω τώρα.
Άκου. Κλείσ' το ράδιο, Παοξή. Κλείσ' το ράδιο. Έχει κάτι γέρος, πεθαίνω για την μπάλα. Εσείς αυτός. Από την Κατρίκιο. Ρίτορες, έχει τον άλλο φωνάζει. Κλείσ' το ράδιο, παππού. Άκουμε λίγο. Κλείσ' το ράδιο σου. Η μπάλα είναι η ζωή μας, δεν τρέπονται, πάνε και σκοτώνονται και κάνουν τη ζωή, έχει άλλο πράγμα ρε. Κλείσ' το ράδιο σου. Α, κάτσε το κλείσω. Κάτσε το κλείσω τώρα. Έχεις αλτσχάιμερ, αλλά είπαμε, τέσσερις φορές, την πέμπτη είσαι σε βαρύ. Θέλω να μ' ακούσεις. Κλείσ' το ράδιο. Δεν τρέπονται, εσύ είναι η δουλειά σου τέτοια ρε, αυτό που λέει. Χαμένα ρούχα, η μπάλα σκοτώνονται, κάνουν τους δέρων γυναίκες τους πανοδέρωνε. Η μπάλα να είσαι φύλατρος, όχι τέτοιες τρελάρες και μαχαιρώνονται και κάνουνε. Η ζωή έχει άλλα πράγματα, υγεία, χρήμα, καλή ψυχή. Εσύ δηλαδή με τι ασχολείσαι. Εγώ ασχολούμαι τώρα, είμαι συνταξιούχος 76 χρόνια από Ελευθερούπολη, δεν σε λέω τίποτε άλλο. Σταμάτα. Ποια Ελευθερούπολη, Καβάλας. Καβάλας, ναι. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή. Το κέντρο της περιφερίας είναι εδώ. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή πώς παίρνει. Ναι, άντε πάλι. Ναι. Άλλο και βλέπω είσαι ωραίος, η δουλειά σου είναι και τους ταλές, τα πιάνεις. Άσε εμένα. Ο ΠΑΟΚ. Εσένα. Φαίνομαι για τον ΠΑΟΚ. Και το καβαλιό. Καμένα ρούχα, έχει τον άλλο φωνάζει μέρα νύχτα, είσαι το γέρο. Ρίτορες από την Κατερίνη που είναι. Κάνα μπάνιο κάνεις. Τώρα δεν κάνω γιατί δεν έχω αμάξι, είχα τρία αμάξια, τώρα δεν μπορώ να έχω. Έπαιρνε 700 σύνταξη, κοιτάξα 400. Δεν τρέπονται οι πολιτικοί αυτοί εδώ. Τι δουλειά έκανες? Έκανα κρεοπόλης που είναι ο φανταρός, 7 χρόνια ποτά και 20 χρόνια δούλευα σειρώμενα. Κοίταξε και γέρος άρρωστος. Σειρώμενα. Αλλά ακούω, με αρέσεις, πολύ ωραίος. Ναι. Ακούω τι σου λέω. Ναι. Είπαμε μπάλα να είσαι φύλατρος. Όχι, είμαι και Ορφέας και δόξα. Αλλά Ορφέας ελευθερούπολης. Ναι. Αλλά δεν τρέπονται ρε, πεθαίνω για την μπάλα, η μπάλα είναι η ζωή μας. Άσε, μπάλα, γιατί να πεθάνει. Σκοτώνονται, μαχαιρώνονται. Άντρες ολόκληροι, 80 χρονών. Και εσύ, από τα ακούς. Εσένα τι σε πειράζει. Δεν με πειράζει, τα ξέρω. Αλλά λέω, τα ακούω και λέω κι εγώ τώρα. Τους δέρουν οι γυναίκες, τους δέρουν τις γυναίκες, αφού τα λέτε κι εσείς, το ξέρω. Και πεθαίνω για την μπάλα. Δεν μου λες, δεν μου λες. Εσύ στη ζωή σου, 76 χρονών, γιατί έχεις μαλώσει? Γιατί έχω μαλώσει? Έχεις μαλώσει ποτέ? Με παλιά με φίλους να πιάνα και πολύ τα χέρια μου, τώρα δεν μαλώνω. Άσε, δεν με πειράζει ποιος έδινε ποιον. Όταν λέγανε, συγγνώμη, μαλάκα που στη γαμημένη καμιά φορά χαρτί. Όλα τα είπα. Αγιο Καβαλιώτης, ο χθεσινός και ο σημερινός. Όλα. Δηλαδή ο χθεσινός ο Καβαλιώτης δεν άκουγε. Ο σημερινός ο Καβαλιώτης πάλι δεν άκουγε. Έχω ένα θέμα με αυτούς εκεί πέρα. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Αυτός που σε πέρασε για το Μάριο. Όχι, αυτός είναι άλλος. Όχι, ξέρω. Από το πολύγυρο ήταν αυτός. Μένει από μένα μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο. Ναι, άμα πάρει και αυτός, ναι. Μήπως μπορεί να πάρει. Ναι. Δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Το ρωτάς άλλο, αυτό δεν είναι. Αν μας ακούει, όχι. Γιατρέ, λέγε. Διαβάζω. Με βελονισμό μπορεί να το φτιάξει από την Καβάλα την Ελευθερία. Φτιάχνεται αυτός. Όχι. Ο άλλος από το πολύγυρο φτιάχνεται. Εγγενετής. Με πυροβολισμό. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Είναι μερικές ασθένειες που είναι ανίατες, να πούμε. Ναι. Ούτε βελονισμός, ούτε χάπι, ούτε τίποτα. Κάπως ναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι. Άκουσες, ο Ρέμος πήρε την 7η θέση. Έπαιξε τζόγο, τι έπαιξε. Πόκερ. Το πόκερ τι είναι? Είναι παιχνίδι. Παιχνίδι, χαρτοπαίγνιο, ναι. Χαρτοπαίγνιο ηλεκτρονικό. Όχι. Προϋποθέτει με φυσικούς αντιπάλους. Κάτσε, δηλαδή τι, χαρτιά στο... είναι το πόκερ. Είναι, βέβαια. Ναι. Πού πήγε? Στο Μαυροβούνιο πήγε. Γίνονται αγώνες πόκερ. Βεβαίως. Έδωσε κάπου 120-130.000 για τη συμμετοχή. Ναι. Και πήρε 250. Ωραία. Έβδομος. Ξέρεις ποιος ζηλεύει τώρα που τα ακούγεται? Μην το πεις. Ξέρεις ποιος ζηλεύει τώρα που τα ακούγεται? Μην το πεις. Έπρεπε να το δώσουμε σαν θέμα εκπομπής. Ο πρώτος πήρε 2 εκατομμύρια πάντως. Ο πρώτος πήρε 2 εκατομμύρια. Ναι. Ο Ρέμος έβδομος. Το λένε 7ο Ολυμπιονίκη. Ναι. Πήρε 250. Εφόσον έχει λεφτά ο Ρέμος και μπορεί και παίζει, είναι ευχή έργων να κάνει αυτό που γουστάρει. Ο Ρέμος κάνει αυτό που γουστάρει. Και το κάνει και καλά. Ναι. Mm. Τώρα βέβαια μπορεί να ακούσουν μερικοί ότι ο Ρέμος πήγε και έπαιξε 120 χιλιάρικα και αυτοί να βγάζουν 800 ευρώ το μήνα και θέλουν να το μιμηθούν. Ναι. Δεν τους το συνιστώ και ακούνε εκπομπή το βράδυ. Ναι. Άδεια έχουν. Ναι. Ναι. Αυτοί όμως που δεν έχουν και θα πούνε για το Ρέμο. Ή θα το ζηλεύουν. Ναι. Ζηλεύουν αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Ναι. Και αυτό λέγεται νηστικό μάτι. Να ζηλεύεις. Κακό μάτι. Ναι, το κακό μάτι. Ναι. Και άντε να ζηλεύεις το Ρέμο. Εδώ υπάρχουν νηστικά μάτια που ζηλεύουν το δυστυχή. Γιατί όμως? Γιατί είναι γεννημένα νηστικά μάτια. Το DNA τους είναι. Τα πάντα δηλαδή. Ναι, ρε παιδάκι μου, μπορεί να δει, ας πούμε,
ξέρω εγώ, ναι, να δει κάποιος ο οποίος είναι ασφουκαράς. Ναι. Να πει ο άλλος, τι ανάγκη έχει αυτός εκεί και τα λοιπά, κάθεται αυτό και τα λοιπά. Είναι νηστικό μάτι. Σωστά. Το νηστικό μάτι δεν πάει να πει ότι είναι φτωχός. Νηστικό μάτι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι πάμπλουτος. Ναι. Ή μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιφάνεια. Αλλά την νηστικάδα του ματιού του δεν μπορεί να την. Ναι, δεν χορταίνει με τίποτα. Έτσι. Ναι. Δεν ακούς ότι γυναίκες πλουσίων πάνε και κλέβουν, ας πούμε, από το μαγαζί. Εγώ, ας πούμε, στο σχολείο, όταν πήγαμε εκδρομή στην Κέρκυρα το 86, ναι, ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Μας πιάνει η τουριστική αστυνομία. Με δημοκρατικές διαδικασίες βγήκες. Δηλαδή, ναι, με δημοκρατικές, ναι. Ποσοστό. Ποσοστό 55%. Πήρα πολύ Πασόκ, εποχές Πασόκ. Ναι, εποχές Πασόκ. Και πιάσανε να πούμε, λέει, ποιος είναι εδώ υπεύθυνος. Λέω εγώ, τι έχουν κάνει τα παιδιά. Μπήκαν στο Κορφού, λέει, μέσα και κατακλέψανε, λέει, τα αυτά. Πήρανε τα γαλματάκια. Τι να πει, άλλο πήρε μια φωτογραφία. Παοξίδες, ήταν με τον Νικόλα. Τι θες να κάνουν, κλέφτες ήταν. Λοιπόν, πήγανε, λέω, τι να κάνω τώρα. Λέει, κοίταξε, για να μην έχουμε, λέει, θέματα κτλ. Πες τους, λέω, ότι κλέψανε. Να τα πετάξουν, λέει, στην άλλη μεριά του πούλμα, να πούμε, να περιμένουμε ένα δεκάλεπτο. Πες τους, λέει, κτλ. Πάω, εγώ τους λέω. Βλέπω έναν εκεί, ο οποίος ο παπάς ήταν μεγάλο εργολάβος. Άντι, άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, κτλ. Καλά, του λέω, ρε, εσύ, για ποιο λόγο ο παπάς να κλέψεις, λέει. Μαζοποιήθηκε. Ναι, μαζοποιήθηκε, ναι, και τον με ξητάρει, λέει, να. Ναι, 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 ναι. Δεν το έκανε μόνος του. Το έκαναν όλοι. Το έκαναν όλοι, ναι. Καλά, του λέω, εσύ τι ανάγκη έχεις. Έκλεψε μια μπλούζα. Καλά, ναι, μάκ, τι ανάγκη έχεις να κλέψεις την μπλούζα. Είναι το αγελαίο συνέστημα. Το? Αγελαίο. Αγελαίο συνέστημα. Ναι, τις αγέλες. Τις αγέλες. Κάνεις ό,τι κάνει η αγέλη. Ναι. Λοιπόν, ναι, πάρουμε δύο τελευταίους γιατί βαρέσαν οι γραμμές και πάμε, ναι, για ύπνο. Μπράβο. Καλημέρα στον πρώτο τελευταίο, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς το να. Όχι, καλώς το να, καλώς το. Γυναίκα είσαι. Γυναίκα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον γιατρό Κουστή. Εδώ είναι ο γιατρός. Ναι, έχω κρίση. Γιατρέ, καλησπέρα. Χαίρετε. Με πιάνει κρίση πανικού στο σπίτι. Χείρα είσαι. Ορίστε. Είστε χείρα, λέω. Όχι. Ζει ο άντρας. Έλα, Ραπτόπουλε, ας την πλάκα τώρα. Άμα, εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι άντρας, γυναίκα είναι. Γυναίκα είστε, ε. Ναι. Γυναίκα. Έλα, είναι. Έλα, ρε, Ραπτόπουλε. Έχεις τη φωνή της Μπέλου, γι' αυτό σε μπερδεύω. Πρώτα το γιατρό. Με το ξανά πες αυτό. Λοιπόν, με το κάμπρισμα να πούμε. Ναι, εντάξει, πες. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Λοιπόν, κάνω κρίση πανικού στο σπίτι. Ναι. Που πνίγομαι όμως. Ναι. Εντελώς πνίγομαι. Το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Πετάγονται τα μάτια μου έξω, τρέχουνε. Τρέχουνε πάρα πολύ και μου κόβεται ανάσα. Μιλάμε ότι τελειώνω αυτό. Τώρα που μου κρατάει αρκετά και μετά με περνάει, ήρθε το ΕΚΑ μια φορά και μου βάλει το γάντι. Δεν κάνεις μικρές ανάσες, εγώ ένα φιλικό μου πρόσωπο. Δεν μπορώ να πάρω καθόλου ανάσες. Ναι, μικρές. Λοιπόν, για να μην. Δεν μπορώ. Ναι. Για να τα έχουμε και καλά και με τους συναδέλφους που μας έστειλαν προηγουμένως. Έχετε συμβουλευτεί κάποιο συνάδελφο, ειδικό ψυχίατρο κτλ. Πήγα σε νευρολόγο. Ναι. Με είπε όταν σε πιάνει να παίρνω ένα λεξοτανίλα. Αγχολητικό, ωραία, εντάξει. Ναι, ωραία. Αφού τελειώσει όμως και μετά, τι να το κάνω εγώ μετά. Ναι. Το παίρνω και τι να λέει, με ξαναπιάνει πάλι. Ναι. Οπότε τι μπορώ να κάνω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πνίγομαι και τώρα τελευταία με πιάνει πάρα πολύ τακτικά. Σε ό,τι αφορά αυτό, εάν δεν επιθυμείτε τη φαρμακευτική αγωγή, μπορείτε να έρθετε να το δούμε λίγο και με άλλον τρόπο. Μη φαρμακευτικό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε σε πιο μόνιμη κατάσταση την περίπτωση. Είμαι πολύ αγχώδης, ναι, και νευρικιά πολύ. Θα πάτε καλά. Νευρικιά είσαι. Γιατί είσαι νευρικιά. Γιατί είμαι. Έχω νεύρα. Από τώρα τα έχεις, από παλιά τα έχεις ή τώρα που έπαθες. Έλα, ρε, Ραπτόπουλε, σκοτώθηκε όλη η οικογένειά μου τώρα. Άσε, μη με. Ναι, άρα είναι ψυχογενής αυτό λέω. Έχει κάποια. Με έπιασε τώρα, έχει κανένα δύο χρόνια που με έπιασε αυτό. Ψυχοσωματικό αυτό δεν είναι, γιατρέ. Ναι, εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμένα με έχει πιάσει κρίση πανικού όταν σταμάτησα την κορτιζόνη. Επί ένα μήνα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Ναι, το έχω περάσει κι εγώ. Τι, ναι. Δεν το ξέρω εγώ, τι νομίζεις. Έτσι. Σταμάτησα την κορτιζόλη και δεν κοιμόμουν, σηκωνόμουν, έβγαινα έξω και ένα μήνα. Ένα μήνα κράτησε. Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με το φάρμακο, εντάξει. Εντάξει, λογικά πράγματα αυτά, δεν είναι ντροπή. Ναι. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, το που λέει. Μάλιστα. Πάλι ο ίδιος, ο ίδιος. Γιατί βρίζεις, ρε.
Εγώ βρίζω. Εγώ βρίζω. Ρε, ρε αυτό που λέει. Είναι πράγματα αυτά. Μη. Σου κάνα μια. Έχουν... Άντε πάλι τα ίδια με τον Καβαλιώτη. Ρε εσύ, σε ρώτησα κάτι. Εσύ δεν μάλωσες στη ζωή σου ποτέ. Μάλωσα, αλλά για άλλα πράγματα. Για δουλειές, ποια πράγματα, αυτό θέλω να με πεις. Και πιάναν και τα χέρια μου. Τώρα είμαι μεγάλος, πάλι πιάνε τα χέρια. Ρε, ας τα χέρια πιάναν. Αλλά... Τι ψήφιζες μικρός. Ε. Τι ψήφιζες μικρός. Τους ψήφισα όλους, αλλά είναι όλοι μπαγκλαμάδες. Εντάξει, είναι μπαγκλαμάδες, ναι. Τι ψήφισες εσύ. Τον έκοψε. Σ' έκοψε ο Χιλιτίδης, δεύτερη φορά. Θα ξαναπάρεις. Μα με τι να σε κάνω, μωρέ. Στο καλύτερο. Ρε, το τελευταίο Καβαλιώτη σήμερα και τον άλλον χθες δεν μπορούσα να συνονοηθώ μαζί τους. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Πώς το λέγανε, Σάκη το λέγανε χθες. Σάκη το λέγανε. Ένα τέταρτο προσπαθούσα να τον κάνω μια ερώτηση. Δεν με απαντούσε. Τα δικά του αυτός. Τρελάθηκα. Πάμε να φύγουμε, μην ξαναβγεί. Ένα μήνυμα. Για να διαβάσω. Αϊθήρα 4α λέει. Κάτω τα χέρια σας από τον Νικόλα. Από τότε που έβγαλαν από την Τούμπα 3-4 μεγάλους. Ο λαός διασπάστηκε στην πόλη σε 30 συνδέσμους. Έχουν απόλυτο δίκιο. Επειδή υπήρχε μεγάλος όγκος του λαού του ΠΑΟΚ, και θα τελειώσουμε αυτό. Και ο Βέρης τα έχει ζήσει καλύτερα και από μένα. Και επειδή αυτός ο λαός ήταν και ενωμένος, είχε τα συμπαγής, δηλαδή έλεγε θα πολεμήσουμε, ξέρω εγώ, μια κατάσταση που δεν μας αρέσει τέτοια. Σε πολιτικό επίπεδο, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Μπορούσαν να κατεβούν τότε εκείνη τα χρόνια. 30.000 παοξίδες με μια φωνή. Και πολύ σωστά λένε εδώ. Και χωρίς κινητά, χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως υπάρχουν σήμερα. Και λέει Δειρά 4α. Διασπάσανε αυτό εδώ τον όγκο σε πολλά κομμάτια. Πώς το κουκουέ από 17% το κάνανε κουκουέ μουλού, κουκουέ ζουλού, κουκουέ μου τσουκού κτλ. Έτσι έγινε και. Οπότε ο λαός αυτός μπορεί να έχει όγκο, λέει εδώ ο ποιητής, ο 4α, σωστά το λέει. Αλλά μπορεί να έχει όγκο, αλλά δεν είναι ενωμένος. Το διασπάσανε. Αυτό λέει. Και έχει δίκιο. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με σε κάποια άλλη εκπομπή. Γιατί τώρα φεύγω με τον γιατρό τον Πανιώτη, ο οποίος είναι στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Η Κορίνα είναι μόνιμη, πώς το λένε, γραμματεύς. Ναι. Και μπορείτε να πάτε να δώσετε εκεί τα διασπιστευτήριά σας, να δώσετε τα φώτα σας, το πρόβλημά σας και ο γιατρός μπορεί να σας βοηθήσει. Το τηλέφωνο είναι 2-31-04 282-400. Χιλιτίδη συνεχίζει. Χθες είχε Καζαντζίδη. Εντάξει. Τώρα. Σήμερα. Α, είχε σεισμό. Σήμερα θα έχεις Καζαντζίδη. Άστο να πάει στην την άλλη εβδομάδα. Καζαντζίδης, συνοδότης τρέλα στον αριθμό 0. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Μάλλον όχι αύριο. Καλό ξημέρωμα. Δευτέρα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Όχι, ο Καζατζίδης δεν με έχει. Ποια είναι η διεύθυνση? Την οδό τρέλας αριθμό 0. Πάει.